τον κύριο Θανάση Γυργολά, που είναι πτυχιούχος του τμήματός μας. Έχει ολοκληρώσει το διατμηματικό διδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών οικονομική φυσική και χρηματοοικονομικές προβλέψεις. Όπως σας είπα, είναι υποψήφιος διδάκτορας αυτή την περίοδο στο εργαστήριό μας και το διδακτορικό του έχει θέμα σχετικό με την οικονομική φυσική και ειδικότερα ασχολείται με προβλήματα χρονοσυρών στα οποία παρουσιάζει, εφαρμόζει τεχνικές machine learning για προβλέψεις οικονομικών δικτών. Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει τίτλο «Μη γραμμική δυναμική και χάος στην εικονοφυσική». Χαίρετε και από μένα. Λοιπόν, συγχωρέστε για τη φωνή μου. Έχω μια αμοιβαλή ταυματαλαιπωρή τις τελευταίες ημέρες. Θανάση, λίγο μικροφωνίζουν τα ηχεία σου. Αν ακούς από ηχεία εξωτερικά, κατέβασε λίγο τα ηχεία σου. Το γρατζούνισμα δεν είναι από τη φωνή σου, μάλλον. Όχι, από τον υπολογιστή σας ακούω. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα ή όχι? Αν μπορέσεις να χαμηλώσεις, έχεις εξωτερικά ηχεία? Όχι, είναι τα ηχεία του υπολογιστή μόνο, δεν έχω κάτι άλλο. Χαμηλώνουν αυτά? Τώρα τι να σας πω. Okay, εντάξει, προχώρα, εντάξει. Okay. Είναι όλα στη μέση περίπου, οπότε... Λοιπόν, ελπίζω να με ακούτε καλύτερα, δεν ξέρω. Okay, συνέχισε, Θανάση. Μην... Ωραία. Κάνω share, λοιπόν, την οθόνη. Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Βόλος, θα σας παρουσιάσω την... την εφαρμογή ουσιαστικά της μη γραμμικής δυναμικής και του χάους στην εικονοφυσική. Θα πούμε κάποια γενικά πράγματα τι είναι η εικονοφυσική και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και ένα παράδειγμα εφαρμογής της σε κάποιο μακροοικονομικό μοντέλο το οποίο ασχολήθηκα εγώ το τελευταίο χρόνο στα πλαίσια και της διπλωματικής μου στο μεταπτυχιακό αλλά και του διδακτορικού σαν πρώτη χρονιά που είμαι υποψήφιος διδάκτορας. Λοιπόν, αρχικά τι είναι η εικονοφυσική? Είναι ο συγκερασμός των δύο επιστημών, της οικονομικής επιστήμης και της φυσικής. Η πρώτη, ας πούμε, αρχική ιδέα ανήκει στον Βιλφρέντο Παρέτο του 1897, όπου μελετώντας την κατανομή του εισοδήματος κατέληξε ότι θα μπορούσε να την περιγράψει πάρα πολύ καλά ο εκθετικός νόμος. Παρ' όλα αυτά χρειάστηκαν άλλα 100 χρόνια περίπου να φτάσουμε στο 1996, όπου πατέρες της εικονοφυσικής θεωρούνται ο Μαντένια και ο Στάνλι, σε ένα παγκόσμιο συνέδριο στην Καλκούτα της Ινδίας, όπου παρουσιάζοντας την εργασία τους με τίτλο «Anomalous Fluctuations in the Dynamics of Complex Systems from DNA and Physiology to Econophysics», χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τον όρο της εικονοφυσικής. Από τότε έχουν γίνει πάρα πολλά, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν γίνει αρκετές μελέτες πάνω σε αυτό το τομέα. Και εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βλέπουμε, ας πούμε, το φασικό διάγραμμα, το φάσμα ισχύου, συγγνώμη, το οποίο έχει προκύψει από την ανάλυση Φουριέ. Και βλέπουμε αριστερά το φάσμα ισχύος από ένα φυσικό σύστημα, από ένα μη γραμμικό ταλαντωτή. Και δεξιά βλέπουμε το φάσμα ισχύος, το οποίο έχει προκύψει από ένα πραγματικό μακροοικονομικό μοντέλο, το οποίο έχω παράξει εγώ αυτό το διάγραμμα. Και εύκολα κανείς μπορεί να παρατηρήσει αμέσως τη σύνδεση μεταξύ ενός φυσικού συστήματος και ενός μακροοικονομικού μοντέλου. Τώρα, να πω λίγο δύο λόγια γιατί χρειαζόμαστε τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Διότι μπορούμε πολύ εύκολα να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη της μη γραμμικότητας και κατά συνέπεια του χάος πειραματικά. Μας παρέχουν κάποιες έτσι μηχανικές προσεγγίσεις, ας πούμε, στα προβλήματα. Και φυσικά μπορούμε να ερευνήσουμε, μπορούμε να μελετήσουμε νέες δυναμικές που μπορούν να προκύψουν από την μελέτη του θεωρητικού μοντέλου, οι οποίες προηγουμένως δεν έχουν παρατηρηθεί. Και επομένως καταλαβαίνουμε ότι η δυναμική συμπεριφορά ενός οικονομικού μοντέλου μπορεί πολύ εύκολα να γίνει με την προσομοίωσή του σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα. Στη συνέχεια θα πω δύο λόγια για τα embedded systems, τα ενσωματωμένα συστήματα, τα οποία αποτελούνται, όπως γνωρίζουμε, από έναν μικροελεγκτή, από μία μνήμη, μία memory και κάποιες περιφερειακές μονάδες.
Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πολύ εύκολα να παρομοιάσουμε, ουσιαστικά να προσομοιάσουμε είτε διακριτά είτε συνεχή συστήματα, τα οποία χρησιμοποιώντας έναν μικροελεγκτή μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε ψηφιακά συστήματα. Και έχω εδώ χαρακτηριστικά μια εικόνα ενός δείκτη χρηματιστηρίου, το οποίο ουσιαστικά περιγράφεται από κάποιες διαφορετικές εξισώσεις, πώς μπορούμε με την κατάλληλη διαδικασία να προκύψει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα. Τώρα, προχωρώντας, θα σας παρουσιάσω το μακροοικονομικό μοντέλο με το οποίο ασχολήθηκα εγώ. Πρόκειται για ένα μοντέλο τρίτης τάξης, το οποίο με κόκκινο είναι υπογραμμισμένο ο όρος της μη γραμμικότητας. Έχει προκύψει από τον Βόσδρα, ο οποίος το 2002, εμπνευσμένος από τις εξισώσεις του Βάντερπουλ, του ταλαντωτή Βάντερπουλ, ανέπτυξε αυτό το μακροοικονομικό μοντέλο, το οποίο αργότερα αναλύθηκε από την κυρία Πριμπίλοβα το 2009. Εδώ θα εξηγήσουμε λίγο το μοντέλο, πολύ απλά. Έχουμε τρεις ενδογενείς μεταβλητές του συστήματος, οι οποίοι το S του TAF, το Y του TAF και το F του TAF προσομοιάζουν, το S του TAF παρουσιάζουν τα savings, τις αποταμιεύσεις του μακροοικονομικού μοντέλου, το Y του TAF είναι το AEP της χώρας, ενώ το F του TAF είναι η εισαγωγή ξένου συναλλάγματος στην οικονομία. Επίσης έχουμε 6 εξωγενείς παραμέτρους, οι οποίες είναι: το α είναι η διακύμανση στην οριακή τάση των αποταμιεύσεων, το π είναι η αναλογία του κεφαλοποιημένου κέρδους, το κ είναι το δυνητικό ΑΕΠ, το γιου είναι η αναλογία του κεφαλαίου ως προς την παραγωγή, το εμ είναι το κεφάλαιο το οποίο εισάγουμε στο μακροοικονομικό μας μοντέλο ως προς τις αποταμιεύσεις, και το α, το οποίο είναι και η πιο σημαντική παράμετρος με την οποία ασχοληθήκαμε και εμείς και ήταν και η παράμετρος ελέγχου του συστήματος, είναι ο συντελεστής της επαναχρηματοδότησης της οικονομίας ως προς την παραγωγή. Θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο δύο πράγματα. Αρχικά, το ότι έχουμε σαν περιοριστική παράμετρο ότι το α προς U επί R θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο της μονάδας, και αυτό διότι η οικονομία υποθέτουμε ότι έχει τη δυνατότητα να επαναχρηματοδοτήσει τα χρέη της. Και το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία μελετήσαμε με πραγματικά δεδομένα και υπολογίσαμε τις εξωγενείς παραμέτρους του μοντέλου, χρησιμοποιώντας στοιχεία τα οποία μας παρήχει η Ελστάτ για την περίπτωση, μελετώντας ως case study την περίπτωση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια 2010-2019, όπου ήταν και η οικονομική κρίση. Για λόγους οι οποίοι δεν είναι τώρα επί της παρούσης να αναφερθούν, εξαιρέθηκαν οι τιμές του 2015. Επειδή απευθύνουμε σε συναδέλφους φυσικούς, δεν θα ήθελα να εμβαθύνω περισσότερο τώρα τι σημασία έχουν οι παράμετροι στο μακροοικονομικό μοντέλο. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία αυτή τη στιγμή να αναλυθούν. Όποιος θέλει να με ρωτήσει κάτι στο τέλος, ευχαρίστως. Και εδώ παρουσιάζουμε την δυναμική συμπεριφορά μέσω της προσομοίωσης, της οποίας έγινε χρησιμοποιώντας την True Basics, τον υπολογιστή. Βλέπουμε αριστερά εδώ πέρα το διάγραμμα διακλάδωσης, ενώ δεξιά βλέπουμε τους εκθέτες Λιαπούνοφ. Αν φανταστούμε το ένα διάγραμμα κάτω από το άλλο, θα παρατηρήσουμε πολύ εύκολα ότι όπου υπάρχει περίοδος, παράθυρο περιοδικότητας, βλέπουμε ότι οι δείκτες Λιαπούνοφ είναι στο 0. Ενώ αντίστοιχα όπου υπάρχουν χαοτικά παράθυρα, βλέπουμε ότι τουλάχιστον έχουμε έναν θετικό δείκτη. Να πω εδώ επίσης ότι επειδή το σύστημα, όπως είπαμε, είναι τρίτης τάξης, έχουμε τρεις εκθέτες Λιαπούνοφ, αλλά για οπτικούς λόγους εδώ παρουσιάζονται μόνο οι δύο μεγαλύτεροι. Ο ένας, ο τρίτος, ήταν μονίμως αρκετά αρνητικός. Τώρα, περιγράφονται εδώ συνοπτικά τα φαινόμενα τα οποία παρατηρήθηκαν στη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος. Βλέπουμε ότι έχουμε χαρακτηριστικά μία πορεία προς το χάος με διπλασιασμό, καθώς το R αυξάνεται. Επίσης, βλέπουμε φαινόμενα κρίσης, όπου αναλόγως το R, με την τιμή του R, οι ελκυστές, οι χαοτικοί ελκυστές καταστρέφονται, όπως επίσης και βλέπουμε ένα μικρό παράθυρο τρίτης περίοδου σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπου είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο των χαοτικών συστημάτων. Το
Τώρα στη συνέχεια θα κάνω μια πολύ μικρή αναφορά στον μικροελεγκτή ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την πειραματική επιβεβαίωση. Είναι βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία του μικροελεγκτή, προγραμματίστηκε σε γλώσσα C και περισσότερες λεπτομέρειες ενέφερε και ο συνάδελφος πριν ο κύριος Άγγελος Γιαγουνής, το πώς χρησιμοποιείται και το πώς προγραμματίζεται για τη λύση των εξισώσεων. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τα πειραματικά αποτελέσματα αυτής της εργασίας. Εδώ αρχικά βλέπουμε αυτή τη φορά το πειραματικό διάγραμμα διακλάδωσης και αν θυμηθούμε και το θεωρητικό διάγραμμα διακλάδωσης θα δούμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Επομένως έχουμε μια πολύ καλή επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων μας που προκύπτουν από την προσομοίωση. Ενώ εδώ δείχνουμε χαρακτηριστικά τα φασικά πορτρέτα. Αριστερά είναι το θεωρητικό φασικό πορτρέτο, ενώ δεξιά είναι το πειραματικό φασικό πορτρέτο από τον ψηφιακό παλμογράφο. Ενώ εδώ είναι το μες Πονκάρε. Παρατηρούμε ότι αριστερά υπάρχουν περισσότερα σημεία, είναι από την προσομοίωση του μη Πονκάρε, διότι αφήσαμε το μοντέλο να τρέξει αρκετή ώρα παραπάνω, σε αντίθεση με το πειραματικό διάγραμμα, το οποίο για εξοικονόμηση χρόνου δεν το αφήσαμε να τρέξει τόσο πολύ, παρόλο αυτό παρατηρούμε ότι το σήμα είναι ακριβώς το ίδιο. Και να πω επίσης εδώ ότι η φωτογραφία, ας πούμε, το διάγραμμα αυτό δεν προκύπτει από παλμογράφο, αλλά προκύπτει, όπως είπαμε, από την αποθήκευση των τιμών στην μνήμη, στην κάρτα S2, που αργότερα με την επεξεργασία στον υπολογιστή προκύπτουν τα ακόλουθα διαγράμματα. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι, καθώς στη μελέτη του παρακάτω συστήματος για πρώτη φορά επίσης, κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως στη βιβλιογραφία, μελετώντας το συγκεκριμένο σύστημα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της συνύπαρξης των ελκυστών. Το οποίο αυτό έχει ιδιαίτερη οικονομική αξία, την οποία θα αναφέρουμε παρακάτω. Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι για τιμή του R μεγαλύτερη του 0,7 περίπου, ξαφνικά το σύστημα πήγαινε σε μια τελείως διαφορετική δυναμική συμπεριφορά, το οποίο ήταν ένα ισχυρό στοιχείο, ας πούμε, συνύπαρξης ελκυστών. Και επιβεβαιώθηκε αυτό πειραματικά, καθότι με διαφορετικό σετ αρχικών συνθηκών, στη μία περίπτωση αριστερά παρατηρούμε μία περίοδος 6, ας πούμε, περιοδικότητα 6, ενώ δεξιά παρατηρούμε μία παράθυρο περιοδικότητας 4. Και κάποια συμπεράσματα. Για πρώτη φορά, λοιπόν, ένα χαοτικό οικονομικό μοντέλο προσομοιώθηκε με πραγματικά, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα, παίρνοντας σαν case study την περίπτωση της Ελλάδας στην οικονομική κρίση, και επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας έναν μικροελεγκτή. Η προσομοίωση στον υπολογιστή αλλά και στην η πειραματική επιβεβαίωση είδαμε ότι παρουσιάζουν κάποια ενδιαφέροντα φαινόμενα, όπως η συνύπαρξη των ελκυστών, όπως ο διπλασιασμός του χάος, φαινόμενα κρίσης κτλ. Και μάλιστα χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση από οικονομική σκοπιά στην περίπτωση του φαινομένου της συνύπαρξης των ελκυστών. Και αυτό διότι, αν θυμόμαστε, το R πρόκειται για τον συντελεστή επαναχρηματοδότηση της οικονομίας ως προς την παραγωγή. Το οποίο αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι με διαφορετικό σετ αρχικών συνθηκών για τις αποταμιεύσεις για το ΑΕΠ και κυρίως για την εισαγωγή ξένου συναλλάγματος στη χώρα, μπορεί το τελικό αποτέλεσμα, η τελική δηλαδή συμπεριφορά του συστήματος στο τέλος, να είναι να αλλάξει δραστικά. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν την πολιτική, αυτούς δηλαδή τους οποίους παίρνουν τις αποφάσεις, και κυρίως για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, που όπως όλοι ξέρουμε υποφέρει από οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια και δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή και για τον χρόνο σας. Είμαι διατεθειμένος για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστούμε, κύριε Γυργολά. Μια χαρά ήταν η φωνή που ανησυχούσατε. Έτσι, μια χαρά σας ακούσαμε. Να πω στο σημείο αυτό ότι είδατε ένα διαφορετικό πεδίο εφαρμογής στην ουσία των ίδιων εργαλείων που παρουσιάστηκαν και στις προηγούμενες εργασίες. Δηλαδή, χρησιμοποιήσαμε πάλι, παραδείγματος χάρη, διαγράμματα διακλάδωσης, μόνο που αυτή τη φορά ως μη γραμμικό δυναμικό σύστημα
χρησιμοποίησε ο κύριος Γυργολάς ένα μοντέλο που προέρχονταν από την οικονομία, δηλαδή που οι μεταβλητές του είχαν σχέση με οικονομικούς δείχτες. Και το σημαντικό είναι αυτό το οποίο ανέφερε, δηλαδή ότι τις περισσότερες φορές, τις περισσότερες εργασίες που προτείνονται τέτοια συστήματα, μη γραμμικά, από διάφορα πεδία, οι τιμές των παραμέτρων στην ουσία δεν προκύπτουν κατά ανάγκη από πραγματικά δεδομένα. Επομένως, το σημαντικό της εργασίας που έκανε ο κύριος Γυργολάς είναι ότι πήρε δεδομένα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για παραμέτρους που υπησέρχονταν στο σύστημα τη συγκεκριμένη περίοδο και υπολόγισε τους δείκτες. Και με βάση αυτούς τους δείκτες, αυτές τις παραμέτρους, έτρεξε το σύστημα. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι. Τις εξώσεις, άμα μπορούμε να δούμε λίγο τις εξώσεις. Τις εξώσεις, ναι, βεβαίως. Ο μη γραμμικός όρος, δηλαδή γιατί το ψι το οποίο... Δώστε μου μισό λεπτάκι να τις έχουμε μπροστά μας κιόλας. Ναι. Θα σου πω κατευθείαν εδώ, λοιπόν. Ωραία. Πείτε μου, ναι. Το οποίο είναι το Growth Domestic Program Product. Γιατί είναι αυτό το μόνο μη γραμμικό στοιχείο, δηλαδή τα άλλα γιατί είναι γραμμικά? Ναι, κύριε Βόλο, ναι. Έχει και γινόμενο εκεί. Δηλαδή, έχει, αν δεις την πρώτη εξίσωση, πέρα από το ψι στο τετράγωνο... Τετράγωνο, ναι. Έχει και ένα ΕΣ, που είναι οι αποταμιεύσεις. Ναι. Επομένως, ο μη γραμμικός όρος στην ουσία είναι αυτό εδώ το γινόμενο. Έχει επίψη τετράγωνο, ναι. Μπράβο. Η ερώτησή σας αφορά για τις υπόλοιπες, γιατί δεν έχουν κάποιο μη γραμμικό όρο ή... Ας πούμε, γιατί είναι αυτός όρος έτσι εκεί πέρα, δηλαδή οι αποταμιεύσεις... Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξήγηση, διότι αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία το 1998 κατά κρίβια από τον Μπουάλι, εμπνευσμένος από τις εξισώσεις του Βάντερπουλ, για μικροοικονομικό μοντέλο και ουσιαστικά ανέπτυξε ένα μοντέλο το οποίο περιέγραφε τα κέρδη ενός εργοστασίου. Και παρατήρησε ότι όταν είχε ένα τετράγωνο στα κέρδη της επιχείρησης, ότι το μοντέλο του περιέγραφε καλύτερα το πραγματικό πρόβλημα. Και στη συνέχεια μετά ο Βόσδρα το 2002 πήρε τη συγκεκριμένο σετ εξισώσεων και είπε ότι, ωραία, αφού περιγράφουν τα κέρδη μιας επιχείρησης, θα μπορούσαν να περιγράφουν και τα κέρδη ουσιαστικά, δηλαδή την ανάπτυξη του ΑΕΠ, σε ένα μακροοικονομικό μοντέλο, το οποίο πλέον δεν αφορά μια επιχείρηση, αλλά αφορά μια εθνική οικονομία. Και στη συνέχεια το 2009 η Μπριμπίλοβα πήρε το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο ήταν διακριτό, ήταν για χρόνο με τον χρόνο και έκανε το χρόνο συνεχές. Φαντάζομαι ότι από την ανάλυση που έκαναν είδαν ότι ταιριάζει, ας πούμε, η προσαρμογή του μοντέλου του μακροοικονομικού αυτού, περιγράφει καλύτερα το πραγματικό πρόβλημα. Μάλιστα, άρα ποιος ξεκίνησε πρώτος, είπες, στο εργοστάσιο? Ο Μπουαλί το 1998. Μπουαλί, μάλιστα, εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ, ναι. Να πω και μια κουβέντα. Επιλέγουμε, καταρχάς βλέπουμε, εδώ ακριβώς βλέπουμε την πολυπλοκότητα αυτών των πραγμάτων που μελετάμε, έτσι. Είναι απίστευτες οι παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν ένα οικονομικό γεγονός. Τι κάνουμε δηλαδή στην πράξη? Θεωρούμε ότι κάποιος παράγοντας, κάποιος από αυτούς έχει μη γραμμική συμπεριφορά, γιατί έτσι και μπλέξουμε. Με μη γραμμική συμπεριφορά 5 διαφορετικών παραγόντων, δηλαδή βάλουμε μέσα το εξωτερικό χρέος, τις αποταμιεύσεις, το ρυθμό ανάπτυξης και ένα καρό άλλες παραμέτρους που έχουμε, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Προσπαθούμε δηλαδή, κρατώντας σταθερά σε ένα στάνταρ νούμερο που δείχνουν τα οικονομικά μας μοντέλα, τα υπόλοιπα μεγέθη και να μεταβάλουμε μόνο ένα εξ αυτών, μπας και βρούμε κάποια συμπεριφορά η οποία να μας απεικονίζει πλήρως το σύστημα. Είναι προφανές ότι ένας άλλος που θα έρθει μετά το Θανάση
δεν θα έχει ψη τετράγωνο, αλλά πιθανότατα δεν έχει ψη τρίτης σε εκείνο τον όρο, αν επικεντρώσεις το ψη, ή να το κρατήσεις και το ψη και να αλλάξει το S, το F και πάει λέγοντας, για να δει περίπου τι γίνεται. Ή να αλλάξει τους συντελεστές που έχει μπροστά. Γι' αυτό λέμε ότι το πρόβλημα δεν είναι απλά πολυπαραγοντικό, είναι κυριολεκτικά χαοτικό. Όμως, βλέποντας τις μελέτες που γίνονται έξω στα οικονομικά μελέτη και πώς αναπτύσσεται αυτή εδώ η επιστήμη, αρχίζουμε και παίρνουμε κάποια μοντέλα που ήδη έχουν εφαρμοστεί και μπορούν σιγά σιγά να μας δώσουν απάντηση και στα δικά μας. Και προχωράμε λίγο παραπάνω. Γι' αυτό υπάρχει μέλλον λαμπρό για εκατοντάδες άλλους που θα ασχοληθούν με λίγο διαφοροποιημένες αυτές τις εξισώσεις του δυναμικού συστήματος. Νομίζω ότι αυτό τα απαντάει, Θανάση. Okay, από ναι, ακριβώς. Και από τις λίγες οικονομικές γνώσεις που έχω, γιατί προφανώς δεν είμαι οικονομολόγος, έτσι, απλά στα πλαίσια του μεταπτυχιακού και τα papers που έχω διαβάσει, το ΑΕΠ μιας χώρας είναι αυτό το οποίο επηρεάζει κατά μεγαλύτερο βαθμό την πορεία, ας πούμε, της οικονομίας. Επομένως, δίνοντάς και το τετράγωνο, είναι σαν να... Μια μικρή μεταβολή, δηλαδή στο ΕΠ, ουσιαστικά επηρεάζει πολύ περισσότερο το ίδιο την εξέλιξη του μακροοικονομικού μου μοντέλου. Όχι ότι οι υπόλοιπες παραμέτρους δεν το επηρεάζουν, απλά είναι σε πολύ λιγότερο βαθμό. Όπως παράδειγμα, οι αποταμιεύσεις είναι πάνω κάτω στο 10-15%. Με εξαίρεση όταν υπάρχει μια κρίση, ας πούμε, στη χώρα, η οποία είναι στο 7-8%. Αλλά είναι περίπου σταθερός όρος. Ενώ το ΕΠ βλέπουμε πόσο πολύ μπορεί να μεταβληθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Και όπως και τώρα με τον κορονοϊό, το ΑΕΠ έχει πέσει, ας πούμε, έχει τρομερή μείωση, έτσι. Αυτό. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο? Κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Λοιπόν, επομένως, ευχαριστούμε κύριε Γυργολά για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Βγάλτε μας λιγάκι την οθόνη, για να περάσουμε λίγο στο κύριο Διονύσιο Σουραϊλίδη, ο οποίος πήρε το πτυχίο του από το Τμήμα Φυσικής, συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Φυσικής, στο μεταπτυχιακό της Υπολογιστικής Φυσικής. Αυτή την περίοδο εκπονεί και αυτό στη διδακτορική του διατριβή στο εργαστήριό μας, σε θέμα σχετικό με τη χρήση μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων για τη μοντελοποίηση και τον έλεγχο της εξέλιξης καρκινικών όγκων. Η συγκεκριμένη εργασία που θα μας παρουσιάσει έχει κάποιον αντίστοιχο τίτλο «Μελέτη και έλεγχο της συμπεριφοράς ενός μοντέλου ανάπτυξης και μετάστασης του καρκίνου». Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Διονύση, λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σ' ακούμε. Τουλάχιστον εγώ δεν σ' ακούω. Με ακούτε καλύτερα τώρα? Τώρα πολύ καλύτερα, ναι. Ωραία. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ωραία, να μοιραστώ την οθόνη μου τότε. Okay. Λοιπόν, θα παρουσιάσω τη δική μου εργασία εγώ, τι έρευνουμε στο εργαστήριο όσον αφορά εμένα, κάτω από την επίβλεψη του κύριου Βόλου. Αφορά τη μελέτη και τον έλεγχο της συμπεριφοράς ενός μοντέλου ανάπτυξης και μετάστασης του καρκίνου. Και εδώ να πούμε λίγο εισαγωγικά πράγματα για το τι είναι ο καρκίνος. Καταρχάς, μια νεοπλασία γενικά χαρακτηρίζεται από τον ανώμαλο πλαπλασιασμό των κυττάρων. Και αυτό συμβαίνει διότι μια εκθετική και αδιάκοπη κυτταρική ανάπτυξη αποσταθεροποιεί το ανθρώπινο σώμα ως σύστημα. Και συνεπώς η νεοπλασία μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαρκής εξέλιξη στον χρόνο ενός μη γραμμικού δυναμικού συστήματος. Οπότε εδώ είναι που επισέρχεται η εφαρμογή και η συσχέτιση με το δικό μας κλάδο στη μη γραμμική δυναμική. Και ο στόχος λοιπόν εδώ της διατριβής είναι να αναπτυχθούν μαθηματικά μοντέλα που θα διέπουν τη διαδικασία εξέλιξης αλλά και τον έλεγχο νεοπλασιών με τη χρήση μη γραμμικών δυναμικών μοντέλων. Και αυτά τα μοντέλα θα λαμβάνουν υπόψη τους το βιοχημικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι νεοπλασίες, καθώς και τους εμπλεκόμενους κυταρικούς μηχανισμούς όπως η μύτωση και η νέκρωση των κυττάρων. Όσον αφορά για τη μοντελοποίηση, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι
Η ιδέα της μοντελοποίησης λοιπόν των καρκινικών όγκων με χρήση δυναμικών συστημάτων εισήχθη πρώτα από την Κάρολ Νιούτον το 1980. Και λόγω αυτού πολλοί άλλοι ερευνητές το είδαν αυτό και άρχισαν να το ερευνούν επίσης και πρότειναν νεότερα και πιο ακριβή μοντέλα. Στην παρουσίαση αυτή λοιπόν, θα μελετήσουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο που προτάθηκε πρόσφατα το 2016 από τους Ισλανδούς Πέρες et al. Συγκεκριμένα, αυτό το σύστημα, το Λανός Περές, βασίζεται σε ένα χημικό δίκτυο και περιγράφει το μηχανισμό για τη ανάπτυξη καρκινικού όγκου στη μία αγκιακή και μεταστατική φάση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε τρεις διαφορετικές εξισώσεις πρώτης τάξης, παράγωγες προς το χρόνο. Και στο σύστημα αυτό οι μεταβλητές HIP-CZ αναπαριστούν τα αναπτυσσόμενα καρκινικά κύτταρα στη μία αγκιακή και μεταστατική φάση αντίστοιχα. Θα πούμε παρακάτω τι είναι αυτά ακριβώς. Επίσης, η παράμετρος N που βλέπουμε εδώ αναπαριστά τον αριθμό των φυσιολογικών κυττάρων, η παράμετρος Ι τον αριθμό των κυττάρων ξενιστών και η παράμετρος Ι τον αριθμό των άνοσο κυττάρων, που είναι τα τάφλεμφο κύτταρα. Να πούμε δύο λόγια για τις τρεις φάσεις του ανάπτυξης ενός όγκου. Αρχικά έχουμε τη μία αγκιακή φάση, στην οποία ο όγκος λαμβάνει θρεπτικά συστατικά από το περιβάλλον του και τρέφεται εντός εισαγωγικών μέσω διαδικασιών διάχυσης. Μετέπειτα, στη διάρκεια της αγκιακής φάσης, όταν ο όγκος αυξάνει σε μέγεθος πιο γρήγορα μέσω αγκιογένεσης, που είναι η διαδικασία μέσω της οποίας δημιουργούνται νέα αγκία, κακοήθη καρκινικά κύτταρα εκρίνουν χημικά που μπορούν να διαχυθούν στους συγγύσεις τους γύρω και να ενεργοποιούν την ανάπτυξη τριχοειδών αγκιών. Και τέλος, στη φάση μετάστασης, κακοήθη κύτταρα μεταναστεύουν μέσω των αγκίων ή και του λεμφικού συστήματος προς άλλα σημεία του σώματος και δημιουργούν δευτερογενής όγκος. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το μοντέλο των τριών εξισώσεων που είδαμε πριν και το κάνουμε αριθμητική ολοκλήρωση με ρουν και κούτα, παίρνοντας με ένα μικρό, απειροστά μικρό βήμα. Συγκεκριμένα εδώ αυξάνουμε, είναι η παράμετρος διακλάδωσης είναι το N, οπότε αυτό το N μεταβάλλεται κατά 10^3 σε κάθε επανάληψη. Και παίρνουμε τα διαγράμματα διακλάδωσης που βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι για συγκεκριμένο σετ παραμέτρων κάθε φορά. Εδώ είναι το Ι που είναι ο αριθμός των άνοσων κυττάρων, τον κρατάμε σταθερό. Αυτό που μεταβάλλεται στην ουσία σε αυτά τα τρία διαγράμματα είναι το Ι. Και βλέπουμε εδώ πέρα χαρακτηριστικά το φαινόμενο της αντιμονοτονικότητας, όπου βλέπουμε το σύστημα να ξεκινά από περίοδο 1 και διπλασιάζεται μετά στη μεταδιαφάνεια να σας δείξω πώς μπαίνει στο χάος και βγαίνει με υποδιπλασιασμό της περίοδου, πάλι σε περίοδο 1 και καθώς αυξάνει η τιμή του ήττα από μία τιμή και πάνω θα δούμε χαοτική συμπεριφορά, όπως βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα. Είχαμε πριν φυσαλίδες. Τώρα αυτές οι φυσαλίδες έγιναν χαοτικές και αυτό είναι, όπως βλέπουμε εδώ, επειδή αυξήθηκε το ήττα κατά πολύ σε σύγκριση με πριν. Βλέπουμε εδώ πάλι αντιμονοτονικότητα. Βλέπουμε και φαινόμενα συνοριακής κρίσης. Ας δούμε κάτι άλλο που ήταν ενδιαφέρον πάνω σε αυτά τα διαγράμματα διακλάδωσης. Σε ένα συγκεκριμένο, αν πάρουμε, σε αυτό που είχαμε για ήττα ίσον 8 στο πρώτο, μπορούμε να τρέξουμε και το διάγραμμα συνεχείας. Το διάγραμμα συνεχείας είναι όταν παίρνουμε πάλι να λύσουμε το σύστημα σε κάθε επανάληψη, αλλά μην παίρνοντας τις ίδιες αρχικές συνθήκες όπως που είχαμε στην αρχή, αλλά παίρνοντας ως αρχικές συνθήκες τις αρχικές συνθήκες της προηγούμενης επανάληψης. Και οπότε τρέχουμε ξεχωριστά εκείνο, παίρνουμε το διάγραμμα συνεχείας. Αυτό είναι σε κόκκινο, βλέπουμε εδώ, και το βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο για να δούμε πού διαφοροποιούνται. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι σε αυτό το πλαίσιο συνυπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις και αυτό σημαίνει ότι η συμπεριφορά του συστήματος καθορίζεται από τις αρχικές συνθήκες. Σημαίνει ότι είναι απρόβλεπτο το σύστημα. Βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε συνύπαρξη ελκυστών. Όπως λίγο πολύ τα είπαμε πιο πίσω, όσο αυξάνεται ο αριθμός των κυττάρων ξενιστών ήττα, η συμπεριφορά του συστήματος γίνεται πιο περίπλοκη και απρόβλεπτη,
Καθώς έχουμε απότομες αναλλαγές μεταξύ περιοδικών και χαοτικών συμπεριφορών, όσο αυξάνεται ο αριθμός των κανονικών κυττάρων. Εν. Παρατηρούμε ξεκάθαρα την ανομιμότητα των οικότητα, που λαμβάνει χώρα όταν το σύστημα ξεκινά από περίοδο 1 και μπαίνει στο χάος με διπλασιασμό της περίοδου και βγαίνει από αυτό με υποδιπλασιασμό αργότερα. Και για το λόγο αυτό επισημαίνεται η ανάγκη για αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου για τη συντήρηση της δυναμικής συμπεριφοράς γύρω από ένα επιθυμητό επίπεδο. Και σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι ακόμα και ένα απλοποιημένο μοντέλο όπως αυτό που δείξαμε μπορεί να παρουσιάσει μια πολύ περιπλοκή συμπεριφορά που επιβεβαιώνει και πάλι το πόσο σύνθετη είναι η νόσος. Πάμε τώρα σε μια διαφοροποίηση αυτού του συστήματος που προτάθηκε από τους Τζέιμι et al. Το 18. Όπως γνωρίζουμε για το καρκίνο, το ανοσοποιητικό σύστημα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αναστολή και στην ανάπτυξη της καρκινικής εξέλιξης. Συνεπώς, δόθηκε η ιδέα να προσομοιωθεί μια διαταραχή με την προσθήκη του όρου α-ημί των τετράγωνων ΜΕΓΑΤΑΒ, ώστε να δούμε την επίδραση μιας ανοσοθεραπείας σε μια νεοπλασία. Εδώ το α είναι το πλάτος και το W είναι η συχνότητα. Το σύστημα των διαφορικών εξώσεων παίρνει αυτή τη μορφή. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, πριν είχαμε το Ι επί Ψ, τώρα βλέπουμε ότι το Ι έγινε Ι0 συν α τετράγωνο του ημίου ΩΜΕΓΑΤΑΒ. Αυτό εδώ ουσιαστικά τι είναι? Είναι σαν να χορηγούμε στον ασθενή περιοδικά, γι' αυτό και το ημί των τετράγωνο ΩΜΕΓΑΤΑΒ, κάποια στιγμή λιγότερη ουσία κατασταλτικού, κάποια στιγμή περισσότερη. Ο λόγος που υπάρχει το τετράγωνο προφανώς είναι γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε αρνητικές τιμές της χορήγησης. Και βλέπουμε, παίρνουμε αυτό το σύστημα διαφορικών εξώσεων πάλι και με την ίδια μέθοδο, πάμε και το λύνουμε, για να πάρουμε τα διαγράμματα διακλάδους. Αυτή τη φορά όμως, η παράμετρος διακλάδος είναι το ίδιο το πλάτος της διαταραχής για το κατασταλτικό που χορηγούμε στον ασθενή. Βλέπουμε εδώ και πάλι πώς αλλάζει πώς αλλάζει η συμπεριφορά του συστήματος όσο αυξάνεται πάλι το νι συγκεκριμένα εδώ πέρα. Το νι είναι ο αριθμός των φυσιολογικών κυττάρων. Και εδώ πέρα πάλι βλέπουμε την αντιμονοτονικότητα. Συγκεκριμένα φαίνεται λίγο πιο καθαρά εδώ πέρα. Έχουμε εδώ περίοδο 1. Είχε βγει μόλις από το χάος. Διπλασιάζεται η περίοδος, τετραπλασιάζεται, μπαίνει στο χάος και μετά ανάστροφα υποτετραπλασιάζεται, υποδιπλασιάζεται και πάει πάλι σε περίοδο 1. Και ας δούμε ακόμα μια διαφοροποίηση, η οποία πάλι στο σύστημα Λανός Περές, αλλά αυτή είναι που προτείναμε εμείς εδώ πέρα. Πάλι αφορά την ιδέα πίσω από τον Τζέιμι για το ρόλο του ανοσοποιητικού συστήματος. Και οπότε εμείς προτείναμε να χορηγούμε το κατασταλτικό στον ασθενή, όχι με τον τρόπο που πρότεινα η Τζέιμι με το ημί των τετράγωνων ΜΕΓΑΤΑΒ, αλλά ή θα χορηγούμε ή δεν θα χορηγούμε, κατά μία έννοια. Κάποια στιγμή χορηγούμε, κάποια στιγμή για λίγο καιρό σταματάμε και πάλι, αλλά σταθερά. Βλέπουμε εδώ πέρα ο όρος SI του TAF είναι για να προσομοιώσουμε την ανοσοθεραπεία με την εναλλασσόμενη χρήση χορήγηση κατασταλτικού. Περιγράφεται από αυτό το τύπο, είναι εδώ με το πρόσημο. Εδώ βλέπουμε τη συμπεριφορά δηλαδή αυτή τη συνάρτηση που προσθέσαμε. Το σύστημα των διαφορικών εξώσεων θα πάρει αυτήν εδώ τη μορφή που βλέπουμε. Όπου εδώ είχαμε, όπως θυμόμαστε, το α-ημί των τετράγωνων ΜΕΓΑΤΑΒ. Έχουμε τώρα αυτόν εδώ τον όρο και εδώ πέρα κάτω πάλι. Οπότε αυτό θα είναι το νέο σύστημα που λύνουμε με τη Ρούγκε Κούτα, όπως και πριν. Και παίρνουμε τα παρακάτω διαγράμματα διακλάδωσης. Βλέπουμε εδώ πολλά ενδιαφέροντα φαινόμενα. Και συγκεκριμένα και στο δεξιά βλέπουμε πάλι το φαινόμενο της συνύπαρξης έλκυστων, γιατί αν εγώ έβαζα εδώ πέρα το διάγραμμα συνεχείας, βλέπουμε ότι εδώ πέρα συνεχιζόταν κανονικά. Άρα συνυπάρχουν δύο διαφορετικές καταστάσεις σε αυτή την περιοχή, για παράδειγμα. Λίγο πολύ αυτά που είπαμε,
για τα διαγράμματα βλέπουμε και είναι αντιληπτό ότι με την εισαγωγή ενός επιπρόσθετου όρου η δυναμική συμπεριφορά του συστήματος αλλάζει ρίζικα και στην περίπτωση που προτείνανε οι J-Metal και στη δική μας περίπτωση. Παρατηρείται παράδειγμα το φαινόμενο της κρίσης και αυτό είναι όταν το σύστημα μπαίνει, βγαίνει απότομα προς και από το χάος, που φαίνεται και από τις αλλαγές στο σύστημα του, στο σχήμα του διαγράμματος διακλάδωσης. Παρατηρούνται και σημεία που υπάρχει συνοριακή κρίση και πάλι. Αντιμονοτονικότητα βλέπουμε και πάλι, όπως έδειξα για τα αποτελέσματα των J-Metal. Και αντιλαμβάνεται κανένας λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις που μπορούν να γίνουν στα μοντέλα και να μελετηθούν και κάθε μία από τις οποίες οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Σουραλίδη. Λοιπόν, είναι μία ακόμη εργασία που είδατε σε ένα διαφορετικό πεδίο, πώς γίνεται προσπάθεια μέσω της μελέτης μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων να μοντελοποιήσουμε, παράδειγμα, μια τέτοια διαδικασία, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, η ανάπτυξη ενός καρκινικού όγκου. Οι Λανός Περές που έχουν γράψει την εργασία το 16, όπως ανέφερε ο κύριος Σουραϊλίδης, έχουν χρησιμοποιήσει πραγματικά δεδομένα προκειμένου να υπολογίσουν τις παραμέτρους, τους αριθμούς, για να προλάβω πιθανές ερωτήσεις. Επομένως, και εμείς βασιστήκαμε στο σύστημα με τις συγκεκριμένες τιμές παραμέτρων και στην ουσία παίζαμε με το πλήθος των κυττάρων, στην ουσία. Επειδή προφανώς δεν δουλεύουν οι συγκεκριμένοι ερευνητές με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εργαστήκαμε εμείς, άμα κάποιος ανατρέξει και βρει την εργασία του, θα δει έναν διαφορετικό τρόπο μελέτης. Δεν χρησιμοποίησαν δηλαδή διαγράμματα διακλάδωσης όπως παρουσίασε ο κύριος Σουραϊλίδης. Και επίσης είδατε έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο προσπαθήσαμε επίσης να προσεγγίσουμε μια διαδικασία θεραπείας, στην ουσία προκαλώντας την αύξηση των ανοσοκυττάρων στον οργανισμό προκειμένου να επιτεθούν στα καρκινικά κύτταρα. Λοιπόν, προέκυψαν κάποια συμπεράσματα, νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Να ρωτήσω κάτι εγώ, Χρήστο. Ναι. Αυτό το είπες αυτό το βιολογικό συμπέρασμα, δηλαδή αύξηση των ανοσοκυττάρων, δηλαδή τι σημαίνουν αυτά τα διαγράμματα ακριβώς? Στα διαγράμματα που παρουσίασε ο κύριος Σουραϊλίδης, στα διαγράμματα διακλάδωσης, παίζαμε συνήθως, άμα δεις τον οριζόντιο άξονα, με το νι. Αν θυμάμαι καλά, το νι είναι ο αριθμός των ανοσοκυττάρων. Όχι, είναι το φυσιολογικό αυτός. Ναι. Βλέπαμε το φυσιολογικό κυττάρων, ναι. Ωραία. Και βλέπαμε την δυναμική συμπεριφορά του συστήματος. Οπότε, επιλέξαμε να παίξουμε μεταβάλλοντας αυτό τον αριθμό. Οι Λανός Περές, αν θυμάμαι καλά... Αυτό είναι από το Λανός Περές. Ωραία. Βέβαια, δεν χρησιμοποιούσαν έφη, άμα μπεις και κατεβάσεις την εργασία του, διαγράμματα διακλάδωσης, όπως αυτά εδώ. Χρησιμοποιούσαν εκείνη, αν θυμάμαι καλά, το TCEAN, που ανέφερε και νωρίτερα ο κύριος Γεροδήμος, και στην ουσία βλέπανε ότι καθώς μεταβάλλεται η παράμετρος, αν το σύστημα παρουσιάζει περιοδική συμπεριφορά ή χάος, δηλαδή 0-1, μεταβάλλοντας παράδειγμα τον ή αν παρουσίαζαν περιοδική συμπεριφορά ή χάος. Επομένως, εμείς για να το μελετήσουμε το σύστημα από αυτήν εδώ τη σκοπιά, τρέξαμε λιγάκι ξεκινώντας με διαγράμματα διακλάδωσης, έτσι, προκειμένου να έχουμε λίγο μια πιο πιστή εικόνα της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος. Ναι, όχι Διονύση, αυτό εννοώ αρχικά το σύστημα, το αρχικό σύστημα είναι διαταραχή. Okay. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα για αυτό το signature που κάνετε εσείς δικό σας. Ναι.
Ναι, ποια τα βιολογικά συμπεράσματα, δηλαδή αυτό θέλω να ξέρω. Ναι, θες να μιλήσεις, Διονύση? Δηλαδή να δούμε εδώ. Το τελευταίο κομμάτι που εισάγαμε την διαταραχή. Ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα έχει αρκετά ενδιαφέρουσα συμπεριφορά το σύστημα. Αυτό που θέλουμε εμείς να κοιτάξουμε, να ερευνήσουμε, δεν είναι μόνο η ίδια συμπεριφορά, αλλά και η μεθόδους ελέγχου για αυτό το πράγμα. Δηλαδή βγάλαμε τα συμπεράσματα, αλλά θέλουμε να δούμε παρακάτω πώς μπορούμε να ελέγξουμε, να αναστείλουμε την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Δηλαδή όσο αυξάνεται το α, τόσο πιο φυσιολογική συμπεριφορά έχει. Όσο αυξάνεται έφη το α, εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, είναι ότι το σύστημα, ενώ ξεκίναγε για μικρές τιμές του α από χαοτική κατάσταση, έτεινε να βλέπεις εδώ δύο, περίπου στο δύο και το άλλο, έτεινε σε περιοδική συμπεριφορά. Και αυτό το βλέπαμε σε αρκετές περιπτώσεις και μάλιστα βλέπεις από κάτω, έχει πάρει στα δύο αυτά τώρα που βλέπω που μας έχει την εικόνα και διαφορετικές τιμές των παραμέτρων. Επομένως, εκείνο το οποίο τσεκάραμε είναι αυτό που σου είπα, δηλαδή ότι αυξάνοντας αυτό το α, το σύστημα έτεινε σε περιοδική κατάσταση, περίοδου 1 για την ακρίβεια. Έτσι, έτεινε να βγει δηλαδή το χάος και να καταλήξει σε περιοδική συμπεριφορά. Να πω κάτι σε αυτά. Η δυσκολία να καταλάβουμε ή μάλλον να δούμε τη χρησιμότητα αυτών των πραγμάτων είναι ότι εμείς τα βλέπουμε από τη σκοπιά της μη γραμμικής λογικής, οπότε μας ενδιαφέρουν οι αντιμονοτονικότητες, τα bubble, η intermittency και όλα αυτά. Πρέπει να βρούμε μία γλώσσα να μετατρέψουμε αυτά εδώ τα πράγματα στη γλώσσα της ιατρικής. Δηλαδή, να πούμε από την αρχή ποια συμπεριφορά θέλουμε. Επιδιώκουμε να έχουμε μόνιμα περιοδική συμπεριφορά κάποιας τάξης, άρα πάμε να κάνουμε ένα controlling με αυτόν τον τρόπο μέσω της μεταβολής του α, του πλάτου της εξωτερικής διέγερσης, για να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Μας ενδιαφέρει να είμαστε όσο το δυνατό περισσότερο σε μια χαοτική συμπεριφορά, αλλά με κάποιους κανόνες. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στο οποίο πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε. Να πούμε θέλουμε αυτό ή θέλουμε εκείνο. Δεν είναι μονόδρομος αυτά τα πράγματα στην ιατρική. Για παράδειγμα, ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί περιοδικά προς Θεού. Αν πάμε να τον κάνουμε περιοδικό τον εγκέφαλο, το σήμα του εγκεφάλου, τον έχουμε καθαρίσει. Άρα, κάθε φορά πρέπει να βρούμε τον τρόπο αυτόν εδώ σύνδεσης. Σε αυτά εδώ πέρα που είδε, εγώ θα έβλεπα δύο μεγάλα κομμάτια δουλειάς που ανοίγονται και για άλλα παιδιά, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός σήμερα. Ένας δρόμος καινούριος είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε αν υπάρξουν εξισώσεις οι οποίες περιγράφουν τον κορονοϊό. Εάν υπάρχουν τέτοιες μορφές εξισώσεις, γινόμαστε online και πραγματικά κάθε δημοσίευση θα έχει απίστευτα like. Ένα το κρατούμενο. Το να δημιουργήσουμε εμείς μόνοι μας τις εξισώσεις, αυτό το θεωρώ εξωφρενικά δύσκολο ή έως απίστευτο. Δεύτερο, πιο πρακτικό πάνω σε αυτά που βλέπω, έτσι όπως τα έχει τώρα τα διαγράμματα, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να επιλέξει περιοχές συγκεκριμένου πλάτου α, όπου βλέπει από αυτά εδώ πέρα τα διαγράμματά του τι έχει, αν έχει σταθερή κατάσταση ή χαοτική ή περιοδική, οτιδήποτε άλλο, και για αυτές τιμές του α, της εξωτερικής διέγερσης, να ξαναπάρει τα διαγράμματα διακλάδωσης και συνέχειας που είναι στην αρχή. Να δούμε τι διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν αυτά τα διαγράμματα προς την καλύτερη ή στη χειρότερη σκοπιά, αν κάνουμε αυτήν εδώ πέρα τη δουλειά. Είναι κατανοητό ότι αυτό είναι ερευνητική δουλειά μεγάλου team και για μετά. Βλέπουμε τις ιδέες που μπορούν να βγουν από αυτά. Δηλαδή, αντί να έχουμε μόνο τα διαγράμματα τώρα εδώ ως προς α, να έχουμε πάλι διαγράμματα των μεταβλητών χύψη Z όπως τις έχουμε ορίσει αρχικά, αλλά για σταθερές τιμές πλάτους α, οπότε εκεί ή κρατάμε σταθερή το πλάτος της διέγερσης ή αν το μετατρέψουμε αλλιώς σταθερή την χορηγούμενη δόση ή εν πάση περιπτώσει όπως αλλιώς το θέλουμε εμείς. Και να δούμε λίγο πώς πάει, γιατί θυμίζω ότι το ότι αυξάνεται ο αριθμός των διαφόρων αντισωμάτων μέσα δεν σημαίνει κατά ανάγκη προστασία. Αυτή τη στιγμή από κορονοϊό πεθαίνουμε κατά κανόνα από την αύξηση αυτών των αντισωμάτων. Είναι δηλαδή όχι απλά πολύ παραγωγικό το σύστημα, αλλά είναι απίστευτο το ότι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό δηλαδή θα είχε ενδιαφέρον να δούμε αυτήν εδώ πέρα την τελευταία λεπτομέρεια, ίσως κάποιοι από αυτούς που παρακολουθούν σήμερα
την ημερίδα, να τους δώσουμε ένα κίνητρο να ενδιαφερθούν να το συνεχίσουν. Να το συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα. Αυτά τα δύο λογάκια από μένα. Ωραία. Κάποιος άλλος? Κάποια άλλη? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Σουραϊλίδη. Βγάλτε μας λιγάκι και την παρουσίαση. Για να περάσουμε στον τελευταίο και πιο παλιό υποψήφιο διδάκτορα του εργαστηρίου μας, τον κύριο Λευτέρη Πετάβρατζη, που είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών, του ΑΠΙΘΙΤΑ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τίτλου με τίτλο Διπλωματικής Εργασίας Μη Γραμμικό Προβλεπτικό Έλεγχο για Ανόρθωση Διπλού Ανάστροφου Εκκρεμούς. Όπως σας είπα, εκπονεί την διδακτορική του διατριβή στο εργαστήριό μας και το θέμα του διδακτορικού του σχετίζεται με κάτι που δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα στην ημερίδα, με τον έλεγχο της κίνησης αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων με χρήση γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων. Συγκεκριμένα εδώ θα χρησιμοποιήσει χαοτικά συστήματα προκειμένου να καθοδηγήσει τέτοια αυτόνομα ρομποτικά οχήματα. Σας ακούμε. Ακούτε καλά? Ναι, σας ακούμε μια χαρά. Ωραία. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Βόλο και τον κύριο Στούμπουλο που μου δίνουν τη δυνατότητα να παρουσιάσω ένα κομμάτι της δουλειάς μου σε αυτήν εδώ την μερίδα. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι θα μιλήσουμε σήμερα για την χρήση των χαοτικών συστημάτων για τον έλεγχο της κίνησης αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων. Όπως μπορεί κάποιοι να αναρωτηθούν, πώς γίνεται να χρησιμοποιήσουμε το χάος για μια τόσο συγκεκριμένη λειτουργία? Η απάντηση είναι καταφατική. Και θα δούμε στη συνέχεια ότι μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι δύο έννοιες, δίνοντας άκρως ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καταρχήν θα μιλήσω για τα αυτόνομα ρομποτικά οχήματα. Δεύτερον, θα δούμε για τα χαοτικά συστήματα και γιατί είναι τόσο ενδιαφέροντα στη μελέτη τους. Εν συνεχεία, θα σχεδιάσουμε μια στρατηγική η οποία ονομάζεται Path Planning και θα την εφαρμόσουμε για τον έλεγχο της κίνησης ενός ρομπότ. Και εν συνεχεία, με βάση τα αποτελέσματα που θα παράγουμε, θα εξάγουμε κάποια συμπεράσματα και θα δούμε κάποιες μελλοντικές προτάσεις της δουλειάς μας. Όπως καταλαβαίνετε, ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα είναι ουσιαστικά ένα σύστημα το οποίο μπορεί να εκτελέσει μια εργασία χωρίς την παρουσία ενός χρήστη. Η χρήση τους είναι κρίσιμη πλέον για διαστημικές αποστολές, για αποστολές διάσωσης και πυρόσβεσης, αλλά πλέον έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται και για στρατιωτικούς σκοπούς, παράδειγμα στο να ανακαλύπτουμε κρυμμένες νάρκες ή άλλα επικίνδυνα υλικά. Εδώ πέρα δίνω κάποια είδη τέτοιων ρομποτικών οχημάτων και π.χ. τα ρόβερ τα οποία τα στέλνουμε σε άλλους πλανήτες, κάποιες ηλεκτρικές πούνες και κάποια άλλα ρομποτάκια, όπως βλέπετε αυτό εδώ πέρα, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ναρκών. Όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος στόχος της εργασίας μας είναι να κατασκευάσουμε μια μέθοδο η οποία θα μας επιτρέπει στο ρομπότ μας να κινείται σε ένα χώρο απρόβλεπτα και να τον σκανάρει σε όσο δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήθηκαν τα χαοτικά συστήματα, τα οποία είναι κάποια είδους δυναμικά συστήματα, τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα στις αρχές του συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις αρχές του συνθήκες ή στις παραμέτρους τους μπορεί να το οδηγήσει στο να έχουν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Εδώ πέρα σας δίνω δύο είδη τέτοιων χαοτικών συστημάτων και όπως θα αντιληφθείτε, παρότι ξεκινάνε από φαινομενικά ίδιες αρχικές θέσεις, εν τέλει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η συμπεριφορά τους αλλάζει εντελώς. Τα εργαλεία τα οποία μας βοηθάνε στο να μελετήσουμε τα συστήματα αυτά είναι κυρίως δύο, είναι τα διαγράμματα διακλάδωσης και εκθέτες Λιαπούνοφ και δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό γιατί ουσιαστικά οι συνάδελφοί μου. Τώρα, τι είναι το Path Planning? Ουσιαστικά το Path Planning για μας είναι η στρατηγική η οποία μας βοηθά στο να μετακινήσουμε ένα ρομπότ από μια αρχική θέση σε μια τελική. Στη δικιά μας περίπτωση, επειδή θέλουμε το ρομπότ να έχει, να εκτελεί τα χρέη ενός φρουρού, θέλουμε να πετύχει τρεις βασικούς σκοπούς. Πρώτον, να σκανάρει όλη αυτή την περιοχή, να τη σκανάρει στο συντομότερο χρονικό διάστημα και φυσικά να δημιουργήσει μια απρόβλεπτη τροχιά κίνησης. Και οι τρεις αυτοί οι στόχοι μπορούμε να τους επιτύχουμε με τη χρήση των χαοτικών δυναμικών συστημάτων. Πάμε λίγο να δούμε κάποια είδη τέτοιων συστημάτων και πώς τα χρησιμοποιούμε για το σκοπό αυτό.
Εδώ πέρα βλέπετε ένα πολύ διαδεδομένο και γνωστό δυναμικό σύστημα, το οποίο είναι διακριτού χρόνου και ονομάζεται Modified Logistics Map ή αλλιώς μια αλλαγή της λογιστικής απεικόνησης. Όπως παρατηρείτε, ουσιαστικά έχει μια παράμετρο και μια μεταβλητή. Και καθώς το μελετούσαμε αυτό, αντιληφθήκαμε ότι οι τιμές του συστήματος κυμαίνονται μεταξύ του διαστήματος από μείον 2β μέχρι 2β. Γι' αυτό το λόγο, επειδή εμείς θέλουμε να έχει το σύστημα μόλις αυτό ένα μέτρο τιμών, αποφασίσαμε να πάρουμε την τιμή της β πολύ μεγάλη, δηλαδή γύρω στην 10 ή στην 5. Εδώ πέρα βλέπετε την λογιστική απεικόνηση του συστήματος αυτού και βλέπετε πώς ανοίγει το σύστημά μας σαν βεντάλια, αλλά εδώ πέρα έχουμε για τιμές παραμέτρου από 0 μέχρι 35, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν συνεχίζαμε να τη μελετήσουμε τη τιμή μέχρι 10 στην 5, δεν θα μπορούσαμε να την απεικονίσουμε. Στα δεξιά σας είναι ο Τσέτης Γιαπούνοφ, ο οποίος μας λέει στην ουσία ότι το σύστημά μας έχει χαοτική συμπεριφορά για όλες τις τιμές της παραμέτρου αυτής. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να παράγουμε από αυτές τις τιμές τις εντολές κίνησης. Όπως είδαμε, οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ του διαστήματος από μείον 2β μέχρι 2β. Γι' αυτό το λόγο εμείς αποφασίσαμε να πάρουμε μια τιμή η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι το 0,5 και να πούμε ότι όταν το σύστημά μας αυτό για τιμές οι οποίες είναι μικρότερες του σύστημά μας αυτό παράγει τιμές οι οποίες είναι μικρότερες του 0,5, τότε εμείς αυτόματα θα παράγουμε το bit 0. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή οι τιμές είναι μεγαλύτερες ή ίσες του 0,5, παράγουμε το bit 1. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία παράγουμε μια ακολουθία bit, η οποία είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι να δούμε αν όντως αυτή η ακολουθία είναι τυχαία ή όχι. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε ένα πακέτο στατιστικών τεστ, τα οποία μας είπαν στην ουσία ότι όντως αυτή η ακολουθία των bit είναι τυχαία. Οπότε το τελικό μας βήμα είναι να μετατρέψουμε αυτήν την ακολουθία σε εντολές κίνησης. Και πώς γίνεται αυτό? Στην ουσία, για να μετακινήσουμε τις κατευθύνσεις, αποφασίσαμε ότι θα πάρουμε τα ζευγάρια των bit, όπως βλέπετε στο πινακάκι στα αριστερά σας. Αντίστοιχα, όταν θέλουμε να εισάγουμε 4 κίνησεις για να μπορεί το ρομποτάκι μας να μετακινείται σε διαγώνιες θέσεις, τότε αντί να πάρουμε τις διάδες, παίρνουμε τις τριάδες των bit. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι επειδή δημιουργήσαμε τους κώδικες μας στο περιβάλλον του MATLAB, αποφασίσαμε στην ουσία το χώρο μας να το χωρίσουμε σε κάποια κελιά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, καθώς το ρομπότ μας κινείται σε αυτό το χώρο, μπορούμε εμείς να υπολογίσουμε από πού περνάει αυτό το ρομπότ και φυσικά να υπολογίσουμε τόσο την κάλυψη χώρου όσο και τον αριθμό των επισκέψεων σε κάποιες περιοχές του. Έτσι, βλέπετε ότι στα αποτελέσματά μας η κίνηση για 8 κατευθύνσεις μας δίνει παρασιάντα καλύτερα αποτελέσματα από την κίνηση για τις 4 κινήσεις. Και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί όπως είδατε, εισάγοντας διαγώνιες κινήσεις στο ρομπότ, ουσιαστικά του δίνουμε τη δυνατότητα να μετακινηθεί σε περιοχές οι οποίες είναι ανεξερεύνητες. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο και μεγαλώνουμε την κάλυψη χώρου, αλλά ακόμη μειώνουμε και τον αριθμό επισκέψεων στις ίδιες περιοχές, γιατί καθώς το ρομπότ μας μπορεί να μετακινείται και σε διαγωνίες κινήσεις, μπορεί να πάει σε περιοχές οι οποίες είτε ανεξερεύνητες, είτε έχουν πολύ μικρό αριθμό επισκέψεων. Το δεύτερο σενάριο χρησιμοποιήσαμε μια άλλη παραλλαγή του Modified Logistics Map, το οποίο στην ουσία είναι ένα σύστημα πάλι μονοδιάστατο, αλλά έχει 2 παραμέτρους. Όπως βλέπετε, μετά από την ανάλυση του, είδαμε ότι παρουσιάζει χαοτική συμπεριφορά, αλλά εδώ χρησιμοποιήσαμε μια άλλη τεχνική για την παραγωγή των bits. Αντί να πάρουμε τα bit που πήραμε στο προηγούμενο σύστημα, πέρασε τι κάνουμε. Παίρνουμε τις τιμές του δυναμικού μας συστήματος και αντίστοιχα παίρνουμε το ακέραιο μέρος της διαίρεσης αυτών των τιμών με το πλήθος των κινήσεων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι 4. Οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι μια τιμή η οποία κυμαίνεται από το 0 μέχρι το 3. Και αντίστοιχα, ανάλογα με την τιμή αυτή, φτιάχνουμε και τις εντολές κίνησης. Εν συνεχεία, επειδή ξέρουμε εκ των προτέρων ότι τα αποτελέσματά μας δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια τεχνική βελτίωση αυτών των αποτελεσμάτων, την οποία την ονομάσαμε Memory Technique. Γιατί το κάναμε αυτό? Διότι, όπως σας είπα,
εμείς στο MATLAB κάναμε το ρομπότ μας να αποθηκεύει στη μνήμη του τον αριθμό των επισκέψεων που έχει κάνει σε γειτονικά του κελιά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζει ποιο κελί έχει τον ελάχιστο αριθμό επισκέψεων και αυτόματα επιλέγει να μετακινηθεί σε αυτό το κελί. Όμως, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν δύο ή περισσότερα κελιά τα οποία έχουν τον ίδιο ελάχιστο αριθμό επισκέψεων. Αυτή είναι εδώ την περίπτωση για να αποφασίσει πού θα κινηθεί, χρησιμοποιεί τις εντολές κίνησης που έχουμε παράγει. Όπως καταλαβαίνετε, η τεχνική μνήμης μας δίνει παρασάγκας καλύτερα αποτελέσματα από μια απλή τεχνική η οποία χρησιμοποιεί την κίνηση σε τέσσερις κατευθύνσεις, τόσο στην κάλυψη χώρου, όσο και στον αριθμό των επισκέψεων στις ίδιες περιοχές. Αντίστοιχα, η στατιστική ανάλυση που έχουμε κάνει μας το επιβεβαιώνει και βλέπετε ακριβώς ότι μπορούμε να πετύχουμε για περίπου 20.000 κινήσεις, σχεδόν κάλυψε 100%. Τέλος, έχουμε άλλο ένα σύστημα το οποίο αντί να είναι διακριτού χρόνου, στην ουσία είναι συνεχούς. Το Fixed Hard Nagumo System, το οποίο όπως βλέπετε είναι ένα τετραδιάστατο. Παρουσιάζει χαοτική συμπεριφορά για αυτό το set τιμών της παραμέτρου α και επίσης εμφανίζει τρυφούς ελκυστές. Εδώ πέρα, όπως γνωρίζουμε από την αριθμητική αναμελητή, για να μελετηθεί αυτό το σύστημα, θα πρέπει να λύσουμε τις διαφορετικές εξισώσεις του συστήματος αυτού για κάποιες τιμές του χρόνου. Όπως γνωρίζουμε, οι τιμές του χρόνου είναι σταθερές. Όμως, στη δικιά μας περίπτωση, αποφασίσαμε για να κάνουμε το σύστημα πιο περίπλοκο και να μην είναι εύκολα, να μην μπορεί κάποιος να καταλάβει πώς θα κινηθεί, δηλαδή θα μπορείς να το προβλέψεις. Αποφασίσαμε ουσιαστικά αυτό το χρόνο μας να μπορεί να αλλάζει όχι με σταθερό ρυθμό, αλλά εντελώς διαφορετικά και ανάλογα με τις τιμές που μας δίνει μια λογιστική απεικόνηση. Έτσι με αυτόν τον τρόπο κάνουμε μια πιο περίπλοκη διαδικασία, επασφαλίζοντας ότι η διαδικασία παραγωγής των κινήσεών μας είναι και απρόβλεπτη και χαοτική. Επίσης, εφαρμόσαμε αυτή τη διαδικασία για κίνηση σε 4 και 8 κατευθύνσεις. Εδώ βλέπετε επίσης την μετατροπή των κινήσεων αυτών στις εντολές κινήσεις για το ρομπότ μας. Επίσης, σας δίνω και τη στατιστική ανάλυση. Όπως βλέπετε, η τεχνική μνήμης ουσιαστικά δίνει καλύτερα αποτελέσματα τόσο για κίνηση σε 4 κατευθύνσεις, όσο και για κίνηση σε 8 κατευθύνσεις. Και αυτό αφορά τόσο για την κάλυψη χώρου, όσο και για τον αριθμό των επισκέψεων στις ίδιες περιοχές. Εν τέλει, με βάση αυτά τα αποτελέσματα, μπορούμε να πούμε ότι το ρομπότ μας χρησιμοποίησε μια τοπική βελτιστοποίηση για να βελτιώσει τα αποτελέσματα, τα οποία εξήγαγε όταν χρησιμοποιούσε 4 κινήσεις. Η τεχνική της μνήμης μπορεί να μας βελτιώσει τόσο την κάλυψη χώρου, όσο και να μειώσει τις πολλαπλές μετακινήσεις στις ίδιες περιοχές, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στα δικά μας δεδομένα. Και βλέπετε επίσης ότι ακόμη και η κίνηση στις 8 κατευθύνσεις μας δίνει κατά πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, σαν μελλοντική εργασία, θέλουμε να δοκιμάσουμε διαφορετικά συστήματα είτε διακριτού είτε συνεχούς χρόνου, έτσι ώστε να δούμε τι αποτελέσματα δίνουν και αν μπορούμε να βγάλουμε καλύτερα αποτελέσματα από τα ήδη υπάρχουσα που έχουμε. Φυσικά, επειδή έχουμε το ρομποτάκι μας στο εργαστήριο έτοιμο κατασκευασμένο, θέλουμε να εφαρμόσουμε τις μεθόδους μας σε αυτό το ρομπότ για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα της κίνησής του. Και βέβαια, κάτι που δεν το έχω εισάγει, αλλά πρέπει να αναφερθεί, ότι εγώ τώρα μίλησα ένα τοπίο κινήτο στο έδαφος. Φυσικά, αυτές οι μέθοδοι μπορούν και να χρησιμοποιηθούν και για drone, τα οποία κινούνται στον αέρα. Και υπάρχει μια αντίστοιχη εργασία που έχω κάνει με τον κύριο Λάζαρο Μωυσή, κατά την οποία ουσιαστικά μετακινούμε ένα ρομπότ, ένα drone στον αέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και επειδή είναι ο καιρός αντίστοιχος, να πω καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία η εικόνα στο τέλος. Ζηλεύουμε. Λοιπόν, αρκεί να μην κάνουμε μόνο τα ρομποτάκια καλοκαίρι, να κάνουμε και εμείς. Γι' αυτό λέω ζηλεύουμε. Θα δείξει. Ωραία.
Λοιπόν, είδατε επομένως ένα διαφορετικό πεδίο, πεδίο που έχει προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω γίνεται αντιληπτό από όλους, αρκετό ενδιαφέρον και αρκετό μέλλον. Έχει αρκετές εφαρμογές από την απλή σκουπίτσα που σας έδειξε, έτσι, που μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε με 170 ευρώ παράδειγμα, η οποία ενδεχομένως να μπορούσε να προγραμματιστεί μέσω ενός τέτοιου χαοτικού αλγορίθμου και να σκουπίζει το δωμάτιό μας, έτσι, μέχρι πιο βαριές εφαρμογές, όπως παράδειγμα είναι το όχημα κάτω που το αφήνεις μέσα σε ένα ναρκοπέδιο προκειμένου να σκανάρει μια περιοχή για νάρκες. Για στρατιωτικές εφαρμογές, αλλά όχι μόνο. Λοιπόν, επομένως, να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με την παρουσίαση του κυρίου Πετάβρατζη. Αν δεν υπάρχει, να περάσουμε στην τελευταία ενότητα που περιλαμβάνει τρεις παρουσιάσεις από προπτυχιακούς φοιτητές. Είμαι πολύ περήφανος που κάποιοι προπτυχιακοί φοιτητές στα πλαίσια της εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας μπήκανε στο κόπο, θα μπουν στο κόπο έτσι να κάνουν την παρουσίαση. Θεωρώ πολύ σημαντικό στα πλαίσια ενός προγράμματος σπουδών η έρευνα να ξεκινάει από μικρή ηλικία, ακόμα και από το προπτυχιακό επίπεδο, προκειμένου οι φοιτητές να διαπιστώνουν στην πράξη τι σημαίνει έρευνα. Επομένως, θα ξεκινήσουμε με την κυρία Κωνσταντίνα Τσιμπιτά, προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματός μας, η οποία θα σας παρουσιάσει ένα κομμάτι στην ουσία της πτυχιακής της εργασίας, την οποία εκπονεί. Η εργασία της έχει τίτλο «Μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς ενός τετραδιάστατου οικονομικού μοντέλου». Σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Αναφέρθηκε και από ένα μεταδιδακτορικό ένα παρόμοιο θέμα. Τώρα εγώ το κάνω σε προπτυχιακό επίπεδο. Ένα λεπτό να κάνω share screen. Ωραία. Εγώ ουσιαστικά μελετάω και προσπάθησα να το κάνουμε και κυκλωματικά ένα χαοτικό μακροοικονομικό σύστημα τέταρτης τάξης. Και έτσι βλέπουμε την εφαρμογή της μη γραμμικής δυναμικής στο πεδίο της οικονομίας και εισαγόμαστε και λίγο στον κλάδο της οικονοφυσικής πλέον. Τα εισαγωγικά στοιχεία για το χάος τα είπαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, οπότε θα δούμε στη συνέχεια το οικονομικό μοντέλο που μελετάω εγώ στην πτυχιακή και κάποια αποτελέσματα των προσομοιώσεων που κάναμε. Και στο τέλος θα δούμε το πώς το υλοποιήσαμε κυκλωματικά και τι συμπεράσματα βγάλαμε. Το χάος γνωρίζουμε ότι είναι πολύπλοκα συστήματα που έχουν ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες. Τις καταστάσεις ενός μη γραμμικού συστήματος το γνωρίζουμε. Απλά τώρα έχει αξία να δούμε το τι σημαίνει για ένα οικονομικό σύστημα και για τις προβλέψεις που μπορούμε να κάνουμε. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε είναι τα γνωστά φασικές απεικονίσεις, το μέσο Πουανκαρέ, διαγράμματα διακλάδωσης και εκθέτες Λιαπούνοβ. Δεν θα τα ορίσω μαθηματικά, γνωρίζουμε όλοι τι είναι, απλά παίρνουμε μια ιδέα το τι περιμένουμε να δούμε από τις προσομοιώσεις μας. Αυτό που χρησιμοποίησα εγώ κυρίως σε όλη τη διάρκεια και φάνηκε και το πιο χρήσιμο ήταν τα διαγράμματα διακλάδωσης, γιατί έδιναν μια σφαιρική παρακολούθηση της συμπεριφοράς του συστήματος και τους εκθέτες Λιαπούνοβ, το οποίο σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι η ύπαρξη θετικού εκθέτη ουσιαστικά προμηνύει και την ύπαρξη χάους, σημαίνει ότι υπάρχει χαοτική συμπεριφορά. Τώρα ο τομέας της οικονοφυσικής αναφέρθηκε και πριν. Χρησιμοποιεί θεωρίες και μεθόδους της φυσικής για να επιλύσει προβλήματα στην οικονομική επιστήμη. Άρχισε να αναπτύσσεται στα μέσα της δεκαετίας του 90. Τώρα το βασικό ερώτημα που πολλοί ρωτάνε είναι το γιατί υπήρξε αυτή η ανάγκη ανάπτυξη αυτού του διεπιστημονικού ας πούμε, κλάδου. Και νομίζω είναι ότι οι οικονομολόγοι και οι οικονομικοί μέθοδοι μέχρι εκείνη τη στιγμή παρουσίαζαν καταστάσεις ουσιαστικά σε ισορροπίες και τα μαθηματικά τους ήταν σχετικά περιορισμένα. Οπότε η φυσική ήθελε να δώσουν λύση με τα υπολογιστικά τους μοντέλα.
και πλέον παρουσιάζουν και αναπτύσσουν οικονομικά μοντέλα τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στην πραγματική οικονομία και στις οικονομικές κρίσεις και μπορούν να κάνουν και ίσως πιο ασφαλές προβλέψεις. Τώρα, η μοντελοποίηση του δικού μας οικονομικού μοντέλου ήταν ένα σύστημα 4 διαφορετικών εξισώσεων. Τόσο οι μεταβλητές όσο και οι παράμετροι αντιστοιχούν σε κάποιους οικονομικούς όρους. Το Χ, ας πούμε, είναι το επιτόκιο, το Ψ είναι η επενδυτική ζήτηση, το Ζ είναι ο δείκτης τιμών και το Ι η κρατική παρέμβαση. Τώρα, οι παράμετροι που ουσιαστικά εμείς αυτές αλλάζαμε για να δούμε τις διαφορετικές συμπεριφορές. Το Α ήταν η αποταμίευση, Β κόστος ανά επένδυση και Σ ήταν η ελαστικότητα ζήτησης των αγαθών. Τώρα, εμείς προσπαθήσαμε ουσιαστικά να αποδείξουμε ότι με μικρές μεταβολές των παραμέτρων προκύπτουν εντελώς διαφορετικά φαινόμενα. Που αυτό οικονομικά μπορεί να σημαίνει ότι μπορούμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά του οικονομικού συστήματος, να προβλέψουμε κάποιους κινδύνους ή κάποιες οικονομικές κρίσεις. Τώρα, προφανώς, επειδή οι συνδυασμοί των παραμέτρων είναι άπειροι και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε επαόριστον αυτή τη διαδικασία, προσπαθήσαμε να βρούμε μία μέθοδο ώστε να εξάγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα συμπεράσματα, να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερα φαινόμενα. Έτσι, αυτό που κάναμε στο πρώτο μέρος της εργασίας μέσω προσομοιώσεων από True Basic ήταν να παίρνουμε τα διαγράμματα διακλάδωσης και τα διαγράμματα των εκθετών Λιαπούνοβ για μεταβλητές τιμές της παραμέτρου Β, συναρτήση του Α και του Σ, και αντίστοιχα να πάρουμε τα αντίστοιχα διαγράμματα για μεταβλητές τιμές του Σ, συναρτήσεις του Α και του Β. Έτσι, εδώ έχω κάποια δειγματοληπτικά, ας πούμε, διαγράμματα. Βλέπουμε εδώ ότι για μεταβλητή τιμή του Β, συναρτήσει του Α σε αυτή την περίπτωση, από Β 0,2 σε Β 0,3. Έχουμε μεν χαοτική συμπεριφορά, αλλά την έχουμε σε διαφορετικό εύρος τιμών. Για παράδειγμα, στο 0,7 εδώ είμαστε σε περίοδο 1, στο 0,7 εδώ είμαστε σε χάος. Το εύρος τιμών είναι εδώ μέχρι 1,4 στα δεξιά, στα αριστερά μέχρι 0,9. Και αντίστοιχα από κάτω βλέπουμε ότι στις περιοχές χάους έχουμε και την ύπαρξη θετικού εκθέτη Λιαπούνοβ. Οπότε βλέπουμε ότι τα φαινόμενα χάους ουσιαστικά βρίσκονται σε συγκεκριμένες τιμές παραμέτρων και μπορεί να έχουν και διαφορετικό εύρος τιμών. Έτσι είναι και όταν αλλάζουμε το σε συναρτήσει, τώρα το παίρνουμε συναρτήσει της παραμέτρου Β, οπότε από σε 0,7 σε σε 0,8. Πάλι βλέπουμε ότι τα φαινόμενα χάους και αντίστοιχα περιοδική συμπεριφορά είναι σε συγκεκριμένες τιμές παραμέτρων και από κάτω τα αντίστοιχα διαγράμματα των εκθετών Λιαπούνοβ. Οπότε το σημαντικό ήταν ότι ανάλογα με το συνδυασμό των παραμέτρων μπορούσαμε να δούμε χαοτική ή περιοδική συμπεριφορά και να ρυθμίσουμε κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά του μακροοικονομικού μας μοντέλου. Τώρα και στο δικό μας σύστημα υπήρχε το φαινόμενο της συνύπαρξης των ελκυστών, το οποίο εγώ εισάχθηκα σε αυτό όταν στο διάγραμμα διακλάδωσης υπήρχε αυτή η ασυνέχεια, αυτό το άλμα. Οπότε πήραμε και το αντίστοιχο διάγραμμα συνέχειας και όπως προαναφέρθηκε ουσιαστικά το διάγραμμα διακλάδωσης στον κώδικα που το εξάγει είναι μια επανάληψη με τις ίδιες αρχικές συνθήκες, ενώ στο διάγραμμα συνέχειας σε κάθε επανάληψη οι αρχικές συνθήκες είναι οι τελευταίες που καταγράφηκαν από την προηγούμενη επανάληψη. Οπότε βλέπουμε ότι τα δύο διαγράμματα μοιάζουν πολύ, απλά το διάγραμμα συνέχειας, όπως το λέει και η λέξη, είναι ένα συνεχές αποτέλεσμα. Έτσι, για αυτές τις τιμές που εδώ υπάρχει αυτό το άλμα, ας πούμε, στο 0,55, πήραμε τις φασικές απεικονίες, τα φασικά πορτρέτα, για τις ίδιες τιμές παραμέτρων, αλλά για διαφορετικές αρχικές συνθήκες. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα, αριστερά με τις σταθερές, ας πούμε, αρχικές συνθήκες και δεξιά από τις αρχικές συνθήκες που βάλαμε από το διάγραμμα συνέχειας. Πήραμε δύο διαφορετικούς ελκυστές, οπότε αποδείχθηκε όντως ότι είχαμε συνύπαρξη ελκυστών, οι οποίοι βέβαια είναι συμμετρικοί ως προς το χ ίσον 0, γιατί το οικονομικό μας σύστημα εμφανίζει αυτή τη συμμετρία χ ψι ζ σε μείον χ ψι ζ. Τώρα, η συνύπαρξη των ελκυστών είναι οικονομικά, αν το δούμε,
μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη ευελιξία στην απόδοση του οικονομικού συστήματος, χωρίς να έχουμε ουσιαστικά μεταβολές των παραμέτρων, γιατί οι δύο αυτοί ελκυστές είναι με ίδιες τιμές παραμέτρων. Και αυτό μπορεί να σημαίνει επίσης ότι το σύστημα παρουσιάζει πολλαπλές καταστάσεις λειτουργίας. Τώρα, στο τέλος, θέλαμε να κάνουμε και μια διπλωματική υλοποίηση για να δούμε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα που είδαμε μέσα από την προσομοίωσή μας επιβεβαιώνονται και στο εργαστήριο. Βέβαια, δυστυχώς, λόγω COVID δεν μπόρεσα να πάω στο εργαστήριο, αλλά το κάναμε μέσω μιας προσομοίωσης στο Multisim. Και βασικό στοιχείο της υλοποίησης ήταν ο τελεστικός ενισχυτής, ολοκληρωτής, αναστροφικός και αθρηστικός αναστροφικός τελεστικός ενισχυτής, καθώς και ο πολλαπλασιαστής αυτός εδώ, AD633, γιατί το σύστημά μας είχε κάποια γινόμενα τα οποία έπρεπε να παραχθούν. Τώρα, προσπαθώντας να δώσω μια βασική ιδέα της κυκλωματικής υλοποίησης, είναι ότι καθώς έχω 4 διαφορετικές εξισώσεις, χωρίζω και το κύκλωμά μου σε 4 υπομονάδες, στην έξοδό τους, οι οποίες θα έχουν τη λύση ουσιαστικά της διαφορικής μου εξίσωσης. Τώρα, άμα κάνουμε τα μαθηματικά που μας επιβάλλει η ηλεκτρονική για τους αθρηστικούς αναστροφικούς ενισχυτές και κάνουμε και μια κανονικοποίηση αυτή εδώ, θα δούμε μια ισοδυναμία ουσιαστικά του θεωρητικού μοντέλου με αυτό που κάναμε κυκλωματικά. Και τώρα οι παράμετροι αυτοί που αλλάζαμε στον κώδικά μας ουσιαστικά μεταβάλλονται με αλλαγές των αντιστάσεων. Σύμφωνα με αυτούς, με αυτή την τροποποίηση, ας πούμε. Οπότε εμείς επιτύχαμε και προσπαθήσαμε να παράξουμε παρόμοια φαινόμενα μεταβάλλοντας τις τιμές των αντιστάσεων. Έτσι εδώ δίνω κάποια πειραματικά αποτελέσματα, τα οποία δείχνουν ουσιαστικά την ταύτιση. Πάνω είναι οι απεικονίσεις που πήραμε από True Basic και κάτω είναι από Multisim. Οπότε βλέπουμε ότι για διαφορετικές τιμές παραμέτρων οι ελκυστές βγαίνουν πανομοιότυποι και καταλαβαίνουμε ότι το σύστημά μας μπορεί ουσιαστικά να υλοποιηθεί και κυκλωματικά υφίστανται και σε ένα εργαστήριο, ας πούμε. Κλείνοντας, έτσι λίγο σύντομα, τα κύρια συμπεράσματα που σαν προπτυχιακή εγώ κατάλαβα στον τομέα αυτό είναι ότι ανάλογα με το συνδυασμό παραμέτρων μπορούν να εμφανιστούν άπειρα φαινόμενα και ουσιαστικά να εμφανιστούν και χαοτικά και, περιοδική συμπεριφορά, ρυθμίζοντας έτσι στην περίπτωσή μας το οικονομικό μας μοντέλο. Είχαμε πορείες προς το χάος μέσω διπλασιασμού της περίοδου και της κρίσης των ελκυστών. Είχαμε συνύπαρξη ελκυστών και τι σημασία έχει αυτό για την οικονομία. Και στο τέλος είχαμε και μια ικανοποιητική κυκλωματική υλοποίηση. Βέβαια, θα ήθελα να υπάρξει και ένας πραγματικός παλμογράφος εκτός από την προσομοίωση, αλλά αυτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Βόλ που μου δώσε την ευκαιρία σήμερα να σας δείξω λίγα πράγματα και για τη στήριξη. Εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Νομίζω ότι κατάλαβες πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία νομίζεις ότι κατάλαβες. Μπορεί, ναι. Λοιπόν, και επίσης ήταν ωραίο που έδειξε στο τέλος και την διαφάνεια με τα τμήματα του κυκλώματος για να αντιληφθούν όλοι ότι αυτό το οποίο, ναι, αυτό το οποίο ανέφερα και εγώ στην αρχή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε μεταφέρουμε, να το πω καλύτερα, ένα μη γραμμικό δυναμικό σύστημα από 3-4 διαφορετικές εξισώσεις σε ένα κύκλωμα, ότι στην ουσία είναι σαν να πηγαίνουμε να παίρνουμε μπλοκ υπομονάδες, όπως είπες εσύ, κυκλωματικές, και να τα συνδέουμε. Επομένως, δεν είναι κάτι τρομερά δύσκολο για τον οποιονδήποτε αντιληφθεί, παραδείγματος χάρη, ότι για να χρησιμοποιήσω εγώ, για να παράξω το σήμα Χ στην έξοδο, χρειάζομαι να ολοκληρώσω στην ουσία αυτήν εδώ την σχέση που έχεις από κάτω. Άρα αυτό το φτιάχνω με τον ολοκληρωτή, που είναι συγκεκριμένο κύκλωμα γνωστό στη βιβλιογραφία, πώς υλοποιείται με τελεστικούς ενισχυτές. Επομένως, πάω και χτίζω, παίρνοντας κουτάκια-κουτάκια, να το πω απλά, και φτιάχνω το κυκλωματάκι μου. Άρα, είναι μια εξαιρετικά απλή διαδικασία,
η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ικανοποιητικά, όπως γράφει, σε αποτελέσματα σχετικά με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Και προφανώς, έτσι, και εμείς θα θέλαμε να είχαμε τη δυνατότητα να σε έχουμε στο εργαστήριο, να το φτιάξεις στο ράστερ ή σε μια πλακετίτσα και να το μελετήσουμε στο παλμογράφο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ερωτήσεις, θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι σχετικό? Όχι. Λοιπόν, επομένως, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη ομιλία. Θα γίνει από τον κύριο Λευτέρη Πεξωμάτη, προπτυχιακός φοιτητής επίσης του τμήματός μας. Κάνει την πτυχιακή του εργασία στο εργαστήριό μας. Θα παρουσιάσει ένα τμήμα της εργασίας του. Έχει σχέση με ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα, το οποίο οδηγείται στην ουσία από ένα συνεχές χαοτικό σύστημα. Καλησπέρα σας για μένα. Αρχικά με ακούτε καλά? Σε ακούμε καλά, ναι. Τέλεια. Να κάνω λίγο ένα share. Λοιπόν. Βλέπετε, έτσι? Ναι, Λευτέρη, βλέπετε. Μια χαρά. Τέλεια, τέλεια. Καλησπέρα σας, λοιπόν, και από μένα. Και ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω κάποια πράγματα τα οποία έχω κάνει. Η εργασία μου είναι αντίστοιχου περιεχομένου με τον συνονόματό μου, αλλά όχι της ίδιας πολυπλοκότητας. Συγχαρητήρια κιόλας για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Μισό λεπτάκι λίγο να κρύψω αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, η εργασία μου σχετίζεται με ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα οδηγούμενο από ένα συνεχές χαοτικό σύστημα. Υπάρχουν αυτόνομα ρομποτικά οχήματα τα οποία εκτελούν μια διεργασία σκανάροντας ταυτόχρονα μια περιοχή με απαραίτητη προϋπόθεση αυτό να γίνεται βέβαια σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αυτονομία τους. Αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την κίνησή τους, σε αυτά που κινούνται στο έδαφος, όπως για παράδειγμα, όπως αναφέρθηκε ήδη με τις κούπες του εμπορίου που είναι και ευρέως διαδεδομένες, ή σε οχήματα τα οποία κινούνται στον αέρα και θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε επιτήρηση θασικών εκτάσεων με σκοπό την πυρασφάλεια που στη χώρα μας είναι νομίζω και απαραίτητο, ή την ασφάλεια σημαντικών χώρων όπως λιμάνια, αεροδρόμια, και άλλες εφαρμογές, πάρα πολλές, και έχουν αναφερθεί ήδη κιόλας αρκετές. Δεν θα σας κουράσω άλλο με αυτό. Η δική μας προσέγγιση σχετίζεται με ένα όχημα εδάφους, μέσω ενός μη γραμμικού δυναμικού συστήματος διαφορικών εξισώσεων συνεχούς χρόνου. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να βρεθεί σε 4 διαφορετικές καταστάσεις. Μπορεί να έχει μια σταθερή τροχιά ως προς το χρόνο, μια περιοδική τροχιά, μια ψευδοπεριοδική τροχιά, η οποία μοιάζει με χαοτική, τυχαία, αλλά έχει κάποια περιοδικότητα, ή μια χαοτική τροχιά η οποία εμφανίζει μεγάλη τυχαιότητα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το σύστημά μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το συσχετίσουμε αργότερα με την εφαρμογή στο όχημα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Σε αυτό μας βοηθάνε συγκεκριμένα μαθηματικά εργαλεία, τα οποία λίγο πολύ αναλύθηκαν και εντάχει είναι η φασική απεικόνηση, το διάγραμμα διακλάδωσης και το διάγραμμα εκθετών Λιαπούνοφ, το οποίο μας δίνει πληροφορίες με τη βοήθεια αυτού εδώ του πίνακα, συσχετιζόμενους με τους εκθέτες οι οποίοι φαίνονται στο διάγραμμα. Τώρα, το σύστημα το οποίο εμείς χρησιμοποιήσαμε είναι αυτό το σύστημα των 4 εξισώσεων, το οποίο μελετήσαμε μεταβάλλοντας τις τιμές των σταθερών όρων, δηλαδή του A, B, C και D. Όπως καταλαβαίνετε, οι τιμές τις οποίες μπορούν να πάρουν αυτές οι σταθερές και οι συνδυασμοί τους είναι άπειροι και ο καθένας μπορεί να δώσει πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, αλλά επειδή δεν μπορούμε προφανώς να παρουσιάσουμε και λόγω χρόνου ό,τι έχουμε κάνει, θα σας δείξω ένα διάγραμμα διακλάδωσης που πήραμε και μαζί με ένα διάγραμμα εκθετών Λιαπούνοφ για τις τιμές των σταθερών A και B να είναι ίσες με 10, το C να είναι 2, και το D να κινείται, να μεταβάλλεται από 0 έως 7,5. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, το διάγραμμα διακλάδωσης με το διάγραμμα εκθετών υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αφού στις περιοχές τις οποίες βλέπουμε στο διάγραμμα διακλάδωσης Μουτζούρα, δηλαδή χαοτική συμπεριφορά, παρατηρούμε τον πρώτο εκθέτη Λιαπούνοφ με μαύρο χρώμα να είναι θετικός, τον δεύτερο να μηδενίζεται, τον τρίτο, ο οποίος είναι πάντα αρνητικός,
Ενώ σε περιπτώσεις περιοδικότητας βλέπουμε τον πρώτο να μηδενίζεται και τον δεύτερο να έχει αρνητικές τιμές. Τώρα, στο χωρίο που σας έχω επισημάνει εδώ πέρα, παρατηρούμε κάποιες ενδιαφέρουσες συμπεριφορές για το συγκεκριμένο διάγραμμα διακλάδωσης. Μία είναι σε αυτό το πάρα πολύ μικρό χωρίο, γιατί από 2,2 έως 2,3 περίπου, μία πορεία προς το χάος με διπλασιασμό της περίοδου, από την οποία επανερχόμαστε σε περιοδική συμπεριφορά λίγο αργότερα μέσω μιας κρίσης, ενώ στη συνέχεια παρατηρούμε το φαινόμενο της υστέρησης, αυτή είναι εδώ την ασυνέχεια δηλαδή που παρατηρείται, πηγαίνοντας μετά σε μια χαοτική συμπεριφορά και δύο παράθυρα περίοδου 3, τα οποία μας δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πριν και μετά από αυτά έχουμε χαοτική συμπεριφορά, όπως και συμβαίνει και εδώ πέρα, για να καταλήξουμε τελικά με έναν υποδιπλασιασμό περίοδου σε περίοδο 1 και να ολοκληρωθεί μια φυσαλίδα, όπως την αποκαλούμε, το φαινόμενο της αντιμονοτονικότητας. Παρουσιάζω εδώ πέρα λίγο από πιο κοντά τον διπλασιασμό της περίοδου με πορεία προς το χάος, με τις αντίστοιχες φασικές απεικονίσεις, οι οποίες για Dayson 2,2 μας δείχνουν εδώ πέρα την περιοδική συμπεριφορά περίοδου 1, με μια πάρα πολύ μικρή αύξηση για Dayson 2,23, βλέπουμε ότι το σύστημά μας ταλαντώνεται ανάμεσα σε δύο τιμές, έχει περίοδο 2, βρίσκεται σε κατάσταση περίοδου 2, ενώ για 2,26 σε περίοδο 4, μετά μεταβαίνει σε περίοδο 8, και με μια πάρα πολύ μικρή αύξηση του D, ξαφνικά φτάνουμε να έχουμε μια χαοτική συμπεριφορά. Ενώ λίγο αργότερα, αφού είδαμε όλα τα ενδιάμεσα φαινόμενα που αναλύσαμε, με τον υποδιπλασιασμό της περίοδου, φτάνουμε σε περίοδο 1 με τις αντίστοιχες φασικές απεικονίσεις, όπως παρουσιάσαμε και προηγουμένως. Τώρα, όλη αυτή η ανάλυση του συστήματος που παρουσιάστηκε μαζί και με άλλα διαγράμματα διακλάδωσης, μας δώσανε ένα ακόμα συμπέρασμα. Κρατώντας σταθερά το A και B ίσον 10 και το D να μεταβάλλεται από 0 έως 10 και αυξάνοντας το C κατά 1 από 1 έως 10, πήραμε 10 διαγράμματα διακλάδωσης, στα οποία παρατηρήσαμε το εξής, ότι όσο αυξάνεται το σε για αυτό το χώρο από 1 έως 10, πύκνωνε το χάος. Βλέπαμε δηλαδή όλο και λιγότερα φαινόμενα και φτάναμε προς την χαοτική συμπεριφορά σχεδόν για όλο το διάστημα του D από 0 έως 10. Κάτι το οποίο μπορεί να μας φανεί χρήσιμο για την εφαρμογή μας αργότερα, η οποία θα γίνει με τον εξής τρόπο. Μέσω αυτών των εξισώσεων κίνησης, οι οποίες παίρνουν τιμές από την εξίσωση V του TAF και W του TAF, που εξαρτώνται από την ταχύτητα του δεξιού τροχού και του αριστερού τροχού VR του TAF και VL του TAF, που παίρνουν τιμές από τα χύψη Z και W, τις λύσεις δηλαδή των διαφορικών εξισώσεων του συστήματός μας. Τώρα, οι προσομοιώσεις αυτού του μοντέλου έγιναν με τη βοήθεια του προγράμματος του MATLAB, από το οποίο παίρναμε τα εξής αποτελέσματα για κάθε περίπτωση των A, B, C και D. Αρχικά παίρναμε ένα χάρτη πορείας του οχήματος, της τροχιάς του, σε ένα περιορισμένο χώρο για συγκεκριμένο αριθμό βημάτων, τον οποίο ορίζαμε εμείς σε κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια μπορούσαμε να πάρουμε σαν αποτέλεσμα, σαν έξοδο, ακριβώς το ποσοστό κάλυψης αυτού του χώρου που έχει διανύσει το όχημά μας για τις συγκεκριμένες τιμές και την επιλογή και τα βήματα τα οποία έχουμε εμείς ορίσει. Και ένα διάγραμμα ανάλυσης για το πώς αυξάνεται αυτό το ποσοστό κάλυψης του χώρου, συναρτήσει της αύξησης των βημάτων, όπως θα δούμε και αργότερα. Η μελέτη του συστήματός μας έγινε με βάση τη συμπεριφορά η μελέτη της κίνησης του οχήματός μας, έγινε με βάση τη συμπεριφορά του συστήματός μας, μελετώντας αρχικά περιοδικές καταστάσεις, φτάνοντας προς τις χαοτικές, αλλάζοντας τις σταθερές μας, όπως ήδη αναφέραμε. Τα επόμενα διαγράμματα που θα σας δείξω, αρχικά θα δείχνουν την τροχιά του οχήματός μας για 10.000 βήματα, ενώ τα διαγράμματα που θα παρουσιάζουν την κάλυψη ανά τα βήματα θα φτάνουν μέχρι και 50.000 βήματα. Όλες οι προσομοιώσεις μας ξεκινάνε από το κέντρο του τετραγώνου κίνησης, δηλαδή από το σημείο 10,10. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν για περίοδο 1, την πρώτη περίπτωση, τη δεύτερη και την τρίτη, στις οποίες παρατηρούμε το εξής, ότι το όχημά μας κινείται γύρω από μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή και δεν έχει μια τυχαία κίνηση σε όλο το χώρο που θα θέλαμε ιδανικά.
Εμείς θα θέλαμε μια πολύ μεγαλύτερη κάλυψη και με πολύ μεγαλύτερη τυχαιότητα. Αυτό δεν μας το δίνει η περίοδος 1 και μας δίνει και πάρα πολύ μικρά ποσοστά κάλυψη στα 50.000 βήματα, τα οποία είναι αρκετά. Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και σε περίοδο 2, όπου τα ποσοστά κάλυψη έχουν ανέβει λίγο, αλλά σε καμία περίπτωση πάλι δεν μας φτάνουν για την εφαρμογή την οποία θέλουμε. Το ίδιο πράγμα προφανώς θα παρατηρήσουμε σε περίοδο 4 και περίοδο 8 αργότερα, αυξάνοντας πάλι λίγο την κάλυψη, αλλά χωρίς να φτάνουμε στα επιθυμητά επίπεδα. Αυτό το πράγμα αλλάζει μεταβαίνοντας στο χάος, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε μια πολύ πιο τυχαία κίνηση του οχήματός μας, με την κάλυψη ως προς τα βήματα να τίνει στο 100% σε κάθε περίπτωση. Με μια εκθετική μορφή βέβαια, κάτι που είναι λογικό, εφόσον όσο περισσότερο χώρο έχουμε καλύψει, όταν κινούμαστε τυχαία, τόσο πιο δύσκολο είναι να πετύχουμε, ας πούμε, το χώρο ο οποίος έχει μείνει ακάλυπτος. Οπότε όσο ανεβαίνει το ποσοστό κάλυψης, τόσο πιο δύσκολο είναι να φτάσουμε ακριβώς στο 100%. Σας έχω φτιάξει εδώ πέρα δύο πινακάκια, στα οποία φαίνεται ο μέσος όρος κάλυψης ανάλογα με τη συμπεριφορά, και βλέπουμε ότι για περίοδο 1 η κάλυψή μας είναι γύρω στο κάτι λιγότερο από 15%, που είναι προφανώς πάρα πολύ λίγο για τις εφαρμογές τις οποίες συζητάμε. Στην περίοδο 2 βρισκόμαστε κοντά στο 24%, στην περίοδο 4 κοντά στο 63%, στην περίοδο 8 στο 71%, ενώ στο χάος προσεγγίζουμε το 100%, έχουμε φτάσει στο 99,35%. Κάτι το οποίο μας βοηθάει αρκετά στην εφαρμογή μας. Και επιβεβαιώνει κιόλας μέχρι ένα βαθμό το ότι έχουμε αύξηση του μέσου όρου κάλυψης ανάλογα με την περίοδο στην οποία βρίσκεται, μέχρι να φτάσουμε στο χάος, το οποίο μας δίνει το ποσοστό το οποίο χρειαζόμαστε για την εφαρμογή μας. Στο δεύτερο πινακάκι τώρα φαίνονται οι αποκλίσεις της κάθε περίπτωσης της οποίας παρουσιάστηκε σε σχέση με το μέσο όρο, οι αποκλίσεις της κάλυψης σε κάθε περίπτωση σε σχέση με το μέσο όρο κάλυψης. Και παρατηρείται το εξής, ότι στις περιοδικές τροχές, πέρα από το ότι το ποσοστό κάλυψης είναι πάρα πολύ μικρό, εμφανίζεται και πάρα πολύ μεγάλη απόκληση σε συγκεκριμένες τιμές. Ενώ στο χάος δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί η απόκληση φτάνει μέχρι 1%. Άρα, μας εγγυάται κατά κάποιο τρόπο τεινά αυτό το πράγμα, ότι εφόσον έχουμε χαοτική τροχιά, θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη για τα συγκεκριμένα βήματα, κάτι που το θέλουμε. Αυτά λοιπόν πάνω κάτω ήταν και τα συμπεράσματα τα οποία ήδη σας εξήγησα. Αυτή ήταν και η παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ και τον καθηγητή μου Χρήστο Βόλο, καθώς και τον κύριο Λάζαρο Μωυσή, ο οποίος πήρε πάνω του τους κώδικες στο MATLAB και στην TrueBasic με την οποία κάναμε τις αναλύσεις. Αυτά από μένα λοιπόν. Αν έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Λευτέρη, πάρα πολύ. Μπορεί να βοηθήσαμε στους κώδικες, αλλά έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά, αν και δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα την πτυχιακή, ειδικά τα συμπεράσματα στο τέλος που προέκυψαν με δικιά σου πρωτοβουλία είναι άκρως σημαντικά, γιατί δείχνουν χαρακτηριστικά ότι όταν το σύστημα παρουσιάζει χαοτική συμπεριφορά, όσες φορές και να το τρέξεις με διαφορετικές αρχικές συνθήκες ενδεχομένως, το σύστημα θα καταλήξει μετά από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό βημάτων, επαναλήψεων, στο ίδιο πάνω κάτω αποτελέσματα όσον αφορά την καλυψιμότητα. Επομένως, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα, για να προλάβω προφανώς πιθανές ερωτήσεις, όπως εξήγησε πριν και ο κύριος Πετάβρατζης, σε αυτή την εφαρμογή, δηλαδή στη χρήση των μη γραμμικών συστημάτων, των χαοτικών συστημάτων για να καθοδηγήσουμε ένα ρομποτάκι να καλύψει μια περιοχή ενδιαφέροντος, σημασία δεν έχει μόνο να καλυφθεί σε όλοι, σημασία έχει και ο χρόνος. Δηλαδή δεν μας νοιάζει μόνο αν θα καλύψω το 100% και χρειαστώ παραδείγματος χάρη μια ολόκληρη μέρα να δουλεύει αυτό. Θα έχει τελειώσει η μπαταρία του, επομένως θα είναι ανώφελο. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι και σε ποιο χρόνο. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι ένα θέμα καθαρά βελτιστοποίησης που πολλές φορές το εξετάζουμε. Παρουσίασε κάποια ιδέα προς αυτή την κατεύθυνση νωρίτερα ο κύριος Πετάβρατζης
Έτσι, αντίστοιχα και εδώ πέρα θα μπορούσε να προταθεί κάποια αντίστοιχη μέθοδος προκειμένου να ελαττώσουμε τον αριθμό των βημάτων. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς κάτι να ρωτήσετε. Ωραία. Μόνο θέλω, Χριστό, αν μου επιτρέπει. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, δεν σε άκουσα. Δευτέρη, καλησπέρα και να σε ευχαριστώ και για την αναφορά, έτσι. Χαίρετε, χαίρετε. Να πω, ξέρεις τι, μου άρεσε πολύ που έτρεξες, γιατί εμένα δεν μου είχε περάσει από το μυαλό για τις περιοδικές συμπεριφορές. Δηλαδή, το είχα πάει κατευθείαν στο χάσο, οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο και η ιδέα σου για τα, να πάρεις τις αποκλίσεις και τα λοιπά. Έτσι, μια παρατήρηση ουσιαστικά αυτό. Δηλαδή, σκέψου μου πως θα κάνεις και πλότ και όλος. Μπράβο σου, πολύ ωραία ιδέα αυτή. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, και η ιδέα είναι αυτό που είπε ο Χρήστος ουσιαστικά. Βασιζόμαστε το motivation στο ότι μάλλον θα έχεις κάλυψη. Είναι πιο θεωρητικά, βέβαια, είναι αυτό που λένε ότι έχουμε πυκνές τροχές στα χαοτικά. Δηλαδή, στο χώρο καταστάσεων, αν επιλέξεις ένα τυχαίο σημείο, σε βάθος χρόνου, όσο τρέχει το σύστημα, θα περάσει από έψιλον απόσταση από αυτό το σημείο. Το οποίο, βέβαια, στην πράξη δεν μεταφράζεται πάντοτε. Θέλει και σωστό σχεδιασμό στο σύστημα. Δηλαδή, άμα δεν το σχεδιάσει σωστά και χάος να έχει, μπορεί το σύστημα να καταλήξει πάλι να κάνει κύκλους. Επομένως, εντάξει, εδώ πέρα λειτουργεί μια χαρά δηλαδή. Και μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό παρατήρηση, μια παρατήρηση είχα να κάνω. Εγώ, τι άλλο. Να σε καλά, να σε καλά, ευπρόσδεκτες. Άρχισε κάτι άλλο? Όχι. Οπότε, κύριε Πεξωμάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κλείνω και όλες το share. Ήρθε η ώρα να περάσουμε και στη τελευταία για σήμερα παρουσίαση. Θα γίνει από την προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Φυσικής, τη Χρύσα Τιτσιάρα. Θα σας παρουσιάσει ένα σύστημα κρυπτογράφησης εικόνας με τη χρήση διακριτών χαοτικών συστημάτων. Να δείτε επομένως πώς εμπλέκεται η χρήση αυτών των συστημάτων σε μια υποκατηγορία ενός κρυπτογραφίας, παραδείγματος χάρη, συγκεκριμένα μιας εικόνας. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Γεια σας. Καλησπέρα. Μισό λεπτάκι. Έχουμε εικόνα, είμαστε κομπλέ. Ναι, βλέπουμε μια χαρά και σε ακούμε καλά. Τέλεια. Εγώ, όπως είπε και ο κύριος Βόλος, θα σας μιλήσω για την κρυπτογραφία εικόνας με τη χρήση διακριτών χαοτικών συστημάτων. Και ας ξεκινήσουμε με το τι είναι η κρυπτογραφία και γιατί μας ενδιαφέρει. Πριν ορίσουμε τι είναι η κρυπτογραφία, ποιος είναι ο ορισμός της μάλλον, ο λόγος που μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση η κρυπτογραφία είναι επειδή η εποχή της ψηφιοποίησης έφερε ως αποτέλεσμα πολλά προβλήματα ασφαλείας, τόσο δεδομένων όσο και ιδιωτικότητας. Η κρυπτογραφία λοιπόν είναι άμεση απόρρια αυτών των προβλημάτων και ο κύριος στόχος της είναι η ασφαλής επικοινωνία. Ο ορισμός της κρυπτογραφίας λοιπόν είναι ότι η κρυπτογραφία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνικών κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. Είπαμε ότι ο στόχος είναι γενικότερα η ασφαλής επικοινωνία, αλλά πιο συγκεκριμένα ο στόχος έχει την εμπιστευτικότητα, δηλαδή να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στο μήνυμα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στην πληροφορία έχει μόνο ο αποστολέας και όποιος επέλεξε ο ίδιος για παραλήπτες. Άλλο στόχος είναι η ακεραιότητα του μηνύματος, δηλαδή να εξασφαλιστεί το αναλύωτο του μηνύματος, ότι θα μεταφερθεί ατόφιο όπως στάλθηκε. Και τέλος η πιστοποίηση, να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να μπορούν να ταυτοποιηθούν και οι δύο πλευρές της επικοινωνίας, καθώς και η πηγή της πληροφορίας ως γνήσιες. Η κρυπτογραφία εικόνας προφανώς είναι μια υποκατηγορία της γενικότερης κρυπτογραφίας και αφορά οπτικά μέσα. Η διαδικασία που ακολουθείται στην κρυπτογραφία είναι η εξής. Έχουμε το αρχικό μας μήνυμα, το plain, ή την αρχική μας πληροφορία. Μέσω ενός αλγορίθμου κρυπτογράφησης και με τη χρήση ενός κλειδιού, παράγεται το κρυπτογραφημένο μας μήνυμα ή το κωδικοποιημένο μας μήνυμα που λέγεται cipher. Μετά, μια ανάλογη διαδικασία που πρέπει να κάνει ο παραλήπτης, ας πούμε, είναι μέσω ενός αλγορίθμου αποκρυπτογράφησης και με τη χρήση πάλι ενός κλειδιού, μπορεί να ανακτήσει ξανά το plain, το αρχικό μας μήνυμα. Τι εφαρμογές έχει αυτό στην καθημερινότητα? Μία εφαρμογή που έχουμε σχεδόν όλοι είναι η προστασία βιομετρικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, το δαχτυλικό αποτύπωμα που χρησιμοποιούν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές τελευταίας γενιάς, όπως τα κινητά, ας πούμε, χρησιμοποιεί κρυπτογραφία εικόνας. Επίσης, χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Όπως για παράδειγμα, στο εκλογικό σύστημα
που χρησιμοποιεί η Αμερική, που είναι σίγουρα σημαντικό να μπορούμε να πιστοποιήσουμε την αυθεντικότητα της ψήφου και την ταυτότητα του κάθε πολίτη. Άλλες εφαρμογές υπάρχουν σε στρατιωτικά δίκτυα, δεν μπλεκόμαστε, και σε προστασία ιατρικού απορρίτου. Όταν λέμε προστασία ιατρικού απορρίτου, πρόκειται για ιατρικά δεδομένα όπως είναι, ας πούμε, οι ακτινογραφίες ή οι μαγνητικές, που μπορεί να υπάρχουν σε μια βάση δεδομένων ενός νοσοκομείου, μιας κλινικής ή οτιδήποτε. Τώρα, πώς προέκυψε η ιδέα να χρησιμοποιήσουμε τα διακριτά χαοτικά συστήματα στην κρυπτογραφία? Γενικότερα, στην κρυπτογραφία χρειαζόμαστε γεννήτριες στοιχείων αριθμών, οι οποίες λειτουργούν μέσω λογισμικών ή αλγορίθμων και έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους. Κάποιος λοιπόν σε κάποια φάση είχε την ιδέα να μελετήσει αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε το φαινόμενο του χάος, το οποίο προκύπτει φυσικά, για να δημιουργήσουμε μια τέτοια γεννήτρια. Και το φαινόμενο του χάος το μελετάμε μέσω μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων και κάπως έτσι βρεθήκαμε εδώ. Δεν θα αναλύσω παραπάνω τι είναι το δυναμικό σύστημα, γιατί το έχουμε ήδη πει. Θα πω ότι στην δικιά μου περίπτωση χρησιμοποιούμε διακριτό σύστημα, δηλαδή παίρνουμε διακριτές τιμές του χρόνου. Η ακολουθία των τιμών του συστήματος μας δίνει την τροχιά του συστήματος, η οποία μπορεί να είναι σταθερή, περιοδική, ψευδοπεριοδική ή χαοτική. Εμείς ασχολούμαστε με τη χαοτική στη συγκεκριμένη φάση. Τα εργαλεία μελέτης που είδαμε πολλές φορές σήμερα, στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπετε μία παραλλαγή του Cubic Logistic χάρτη. Όταν λέμε χάρτη, εννοούμε σύστημα. Υπάρχουν τα διαγράμματα διακλάδωσης, όπου γραμμή έχουμε περιοδικότητα ή σημαντοπλήθος των γραμμών, όπου έχουμε σκούρη επιφάνεια έχουμε χάος, τα βασικά. Διαγράμματα εκθετών Λιαπούνοφ, αυτό που χρειαζόμαστε είναι το να είναι θετικές οι τιμές, ώστε να έχουμε χάος. Και επίσης άλλο ένα εργαλείο που χρησιμοποίησα εγώ συγκεκριμένα είναι οι απεικονίσεις που μπορείτε να δείτε στο δεξί μέρος. Αυτά τα διαγράμματα στους δύο άξονες έχουν δύο διαδοχικές τιμές του συστήματος. Δηλαδή ο οριζόντιος άξονας έχει την τιμή χι, ενώ ο κάθετος άξονας έχει την τιμή χι του i συν 1. Αυτά δίνονται για συγκεκριμένες τιμές της παραμέτρου K. Και μέσα από τη συσχέτιση των δύο διαδοχικών τιμών, μπορούμε να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του συστήματος. Πρακτικά, αν έχουμε περιοδικότητα, παίρνουμε ως αποτέλεσμα σημεία τόσα όσα έχει περίοδος, όπως βλέπετε στο πάνω δεξιά, που έχουμε περίοδο 4. Και αν έχουμε χάος, παίρνουμε πολλά σημεία το ένα δίπλα στο άλλο, που εν τέλει σχηματίζουν μια καμπύλη, όπως βλέπουμε στο κάτω δεξιά. Εγώ στα πλαίσια της πτυχιακής μου μελέτησα παραλλαγές διακριτών συστημάτων, οπότε σας ακολουθούν ενδεικτικά 6 από αυτές τις παραλλαγές. Ξεκινώντας με την παραλλαγή του Cubic Logistic Map στα αριστερά, είναι μία μορφή που έχετε ήδη δει. Από περιοδικότητα με διπλασιασμό περιόδου μεταβαίνουμε στο χάος, όπου στο χάος, αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα, να δούμε ότι οι εκθέτες Λιαπούνοφ στο διάγραμμα ακριβώς από κάτω είναι όντως θετικοί εκεί. Μετά η δεύτερη περίπτωση, το δεύτερο σύστημα που έχουμε. Έχουμε διαφορετικές καμπύλες για διαφορετικές τιμές, γιατί έχουμε προσθέσει μία ακόμα σταθερά στο σύστημά μας. Είναι σταθερά D που μπορείτε να δείτε στον τύπο της παραλλαγής. Στο συγκεκριμένο, για Dayson 2 παίρνουμε την κόκκινη καμπύλη, για Dayson 1,3 την πράσινη και για Dayson 0,8 την μπλε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν μειώνεται η τιμή αυτής της σταθεράς, παρατηρούμε μετατόπιση προς τα δεξιά και το σχήμα διωγγώνεται ή μεγαλώνει, ενώ η μορφή παραμένει παρόμοια. Και εδώ πέρα, περιοδικότητα, διπλασιασμός περίοδου, χάος. Η τρίτη παραλλαγή που έχουμε εδώ είναι μια παραλλαγή του sign χάρτη, όπου γενικότερα οι sign χάρτες και οι παραλλαγές τους αντίστοιχα εμφανίζουν μεγαλύτερα διαστήματα χάος. Εδώ πέρα έχουμε και άλλο ένα φαινόμενο, αυτό της κρίσης, όπου από χάος μεταβαίνουμε ξαφνικά σε περιοδικότητα. Αυτό ονομάζεται κρίση. Αντίστοιχα, άλλες τρεις παραλλαγές συστημάτων, που είναι παραλλαγές του sign χάρτη. Στο πρώτο εμφανίζεται το φαινόμενο της αντιμονοτονικότητας, όπως το ανέφεραν και κάποιοι ομιλητές πιο πριν, το οποίο είναι ότι ξεκινάμε από περίοδο 1, μέσω διπλασιασμού περίοδου, μεταβαίνουμε στο χάος και από εκεί μέσω υποδιπλασιασμού περίοδου ξαναφτάνουμε σε περίοδο 1, και αυτό λέγεται αλλιώς και φυσαλίδα.
Στη δεύτερη παραλλαγή έχουμε επίσης το φαινόμενο της φυσαλίδας, αλλά σε πιο μικρό μέγεθος. Και στο τρίτο σύστημα που μελετάμε στη συγκεκριμένη φάση, μπορούμε να δούμε μόνο χάος πάνω κάτω και φαίνεται και από το διάγραμμα των εκθετών Λιαπούνοφ. Τώρα, τα χαοτικά συστήματα που είδαμε, θέλουμε εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε, είπαμε, στην κρυπτογραφία ως γεννήτρια στοιχείων αριθμών. Ωστόσο, δεν μας φτάνει το γεγονός ότι είναι χαοτικά, οπότε πρέπει να πληρούν και κάποια κριτήρια για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της κρυπτογραφίας. Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτά τα κριτήρια, πρέπει αρχικά να μετατρέψουμε τις διακριτές τιμές που μας δίνει το σύστημα σε bits. Η μετατροπή αυτή γίνεται με τον τύπο που βλέπετε στην οθόνη σας. Πρακτικά τι κάνουμε? Πολλαπλασιάζουμε την κάθε τιμή του συστήματος με έναν πολύ μεγάλο αριθμό. Εδώ έχουμε το 10 στη 14. Αυτό το κάνουμε ώστε να βρεθούμε βαθιά στο δεκαδικό μέρος του αριθμού. Και από εκεί πέρα κρατάμε μόνο το δεκαδικό του κομμάτι. Αυτό το δεκαδικό κομμάτι το συγκρίνουμε με την τιμή 0,5. Εάν είναι μεγαλύτερο ή ίσο το 0,5, η γεννήτριά μας παράγει την τιμή 1. Άμα είναι μικρότερο, η γεννήτρια παράγει την τιμή 0. Ξαναγυρνάμε τώρα στα κριτήρια που ορίζουν μια καλή γεννήτρια αριθμών. Το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας της Αμερικής, ή αλλιώς NIST, ανέπτυξε ένα πακέτο 15 στατιστικών τεστ που προσδιορίζουν ακριβώς αυτό, εάν δηλαδή το χαοτικό μας σύστημα μπορεί να αποτελέσει μια πετυχημένη γεννήτρια τυχαίων bits. Ενδεικτικά, κάποια από αυτά τα 15 τεστ είναι τα παρακάτω. Έχουμε για παράδειγμα το frequency test, το οποίο εξετάζει την αναλογία των 0 και 1 στο σύνολο της ακολουθίας. Έχουμε τα non-overlapping template test και τα overlapping template test, τα οποία στοχεύουν στον εντοπισμό περιοδικών μοτίβων πάλι στο σύνολο της ακολουθίας που παράγουμε. Έχουμε τα runs test, που εντοπίζουν ακολουθίες διαδοχικών ίδιων bit, δηλαδή ροή διαδοχικών 0 ή 1 αντίστοιχα. Και το Linear Complexity Test, το οποίο ελέγχει αν η ακολουθία είναι αρκετά πολύπλοκη. Ας δούμε τα αποτελέσματα σε παράδειγμα μιας παραλλαγής του Shine-Hardy που είδαμε πριν. Τα τεστ αυτά τα τρέχουμε για συγκεκριμένες τιμές του συστήματός μας. Εδώ εγώ έχω πάρει για K-Python 6,25, η οποία είναι μία τιμή μέσα σε ένα χαοτικό διάστημα του συστήματος. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε δίνονται όπως το πίνακα που βλέπετε στα δεξιά. Είναι κάθε τεστ και για κάθε τεστ κρατάμε έναν αριθμό που λέγεται p-value και ένα ποσοστό επιτυχίας. Για να θεωρήσουμε ότι πέρασε το τεστ του σύστημά μας και ότι μπορεί να θεωρηθεί όντως τυχαία η ακολουθία, το p-value πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,01, ενώ το ποσοστό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 96%. Αφού μελετήσαμε λοιπόν τη συμπεριφορά του συστήματος και ελέγξαμε ότι η ακολουθία που παράγεται περνάει τα στατιστικά τεστ, πάμε να εφαρμόσουμε στην πράξη την διαδικασία της κρυπτογραφίας που είπαμε στην αρχή. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξουμε μία εικόνα. Ένα κριτήριο που έχουμε στην επιλογή της εικόνας είναι ότι την θέλουμε με πολλές αποχρώσεις και θα σας εξηγήσω στο επόμενο βήμα γιατί. Δεύτερο βήμα είναι να μετατρέψουμε την εικόνα μας σε ασπρόμαυρη. Μία έγχρωμη εικόνα λοιπόν με πολλές αποχρώσεις, όταν μετατραπεί σε ασπρόμαυρη, δίνει πολλές διαφορετικές διαβαθμίσεις του γκρι. Γεγονός που προσθέτει μια έξτρα πολυπλοκότητα στην εικόνα μας και το θέλουμε αυτό. Μετά συνεχίζουμε μετατρέποντας την εικόνα σε μία ακολουθία από bits. Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση το έχω κάνει μέσω του MATLAB, όπως και όλα τα υπόλοιπα στη συγκεκριμένη παρουσίαση. Πρακτικά αυτό που κάναμε είναι ότι μετατρέψαμε κάθε πίξελ της εικόνας σε μία διαδική ακολουθία. Τρίτο βήμα είναι η κρυπτογράφηση αυτή καθ' αυτή. Κάνουμε χρήση της λογικής πύλης XOR, η οποία δουλεύει, όπως φαίνεται, στο πινακάκι δεξιά. Όταν παίρνει ως είσοδο ίδιες τιμές, μας δίνει 0. Όταν παίρνει διαφορετικές, μας δίνει 1. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε αυτή την πύλη γενικότερα είναι επειδή εμφανίζει ισοκατανομή στην έξοδο, δηλαδή δίνει 50% 0 ως έξοδο και 50% 1. Εμείς συγκεκριμένα ως είσοδο βάζουμε για α την ακολουθία bits της εικόνας και για β την ακολουθία bits της γεννήτριας. Ως έξοδο από αυτά τα δύο θα πάρουμε μία ακολουθία κρυπτογραφημένων bits που πάλι μέσω του MATLAB τα μετατρέπουμε σε pixel και μας δίνουν την κρυπτογραφημένη μας εικόνα, η οποία φαίνεται κάπως έτσι.
Τέταρτο βήμα είναι η αποκρυπτογράφηση, η οποία είναι κυριολεκτικά η αντίστροφη διαδικασία που ακολουθήσαμε στην κρυπτογράφηση. Κάνουμε πάλι χρήση της λογικής πύλης XOR, μόνο που αυτή τη φορά στην είσοδο ως α δίνουμε την ακολουθία bits της κρυπτογραφημένης εικόνας και ως β την ακολουθία bits της γεννήτρας ή του συστήματός μας. Ως έξοδο πάλι παίρνουμε μία ακολουθία από bits που πάλι μετατρέπουμε σε πίξε μέσω του MATLAB και παίρνουμε πάλι την αρχική μας εικόνα. Η όλη διαδικασία εμφανίζεται κάπως έτσι. Ξεκινάμε από την αρχική μας, κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση. Κανονικά σε αυτό το σημείο, για να εξασφαλίσουμε την εγκυρότητα της διαδικασίας που ακολουθήσαμε, υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι που πρέπει να περάσει η κρυπτογραφημένη εικόνα. Για παράδειγμα, πρέπει να φτιαχτεί ένα ιστόγραμμα κατανομής των γκρι διαβαθμίσεων και για να πούμε ότι είναι πετυχημένη και ασφαλής η κρυπτογράφησή μας, πρέπει να υπάρχει ισοκατανομή των, αυτών των γκρι διαβαθμίσεων. Άλλος ένας έλεγχος που πρέπει να γίνει είναι ο υπολογισμός της εντροπίας, ο οποίος πρέπει να προσεγγίζει μία συγκεκριμένη τιμή. Παρ' όλα αυτά, αυτά δεν θα τα δείτε αυτή τη στιγμή στην παρουσίασή μου, γιατί δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί η πτυχιακή μου εργασία. Οπότε είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να δείτε ολοκληρωμένη την παρουσίαση τον Ιούλιο, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τελειώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσιάρα. Προφανώς και αρκετοί θα έρθουν να δουν και στο τέλος την ολοκληρωμένη πτυχιακή εργασία. Εγώ το οποίο θέλω να τονίσω λιγάκι, νομίζω σαν συμπέρασμα από την δουλειά που παρουσίασες, είναι το εξής, ότι τη σημασία που έχουν τα έστω και απλά αυτά συστήματα. Είδατε, μας έδειξε η κυρία Τσιάρα πόσα ήταν χρήσα, 6 συστήματα διακριτού χρόνου που είναι απλές Ωραία, που είναι απλές στην ουσία μαθηματικές εξισώσεις, επαναληπτικές διαδικασίες, που μέσω αυτών των πολύ απλών συστημάτων και με μια σχετικά απλή διαδικασία, δεν χρησιμοποίησε τίποτα φοβερό και τρομερό παρά μία XOR, να παράξει με κάποιον τρόπο να κάνει τη μίξη στην ουσία των πίξελ της εικόνας με την ακολουθία. Παρόλα αυτά, είναι αποτελεσματική και είναι αποτελεσματική όχι επειδή το λέει η ίδια, αλλά επειδή πιστοποιείται από κάποια τεστ που δουλεύουν όλοι στον χώρο και με βάση τα οποία αποφασίζει οποιοσδήποτε αν η μέθοδος είναι αποτελεσματική ή όχι. Επομένως, εγώ αυτό θέλω να κρατήσετε όλοι σαν συμπέρασμα. Τώρα, αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση να κάνει σχετική με την παρουσίαση της κυρίας Τσιάρα. Να ρωτήσω κάτι εγώ από περιέργεια. Ναι. Το μαύρο, το γκρι δημιουργείται από 0 και 1 από μαύρα και άσπρα. Την μαύρη, την ασπρόμαυρη κόλλα με τις μπύλες, αν θυμάσαι, που μας εξήγησε η Χρύσα ότι την επέλεξε επειδή είχε διάφορες διαβαθμίσεις, φαντάσου ότι το MATLAB υπάρχει έτοιμη ρουτίνα που κάνει το εξής. Τη χωρίζει σε πίξελ την εικόνα, παίρνει κάθε πίξελ και το μετατρέπει σε έναν οκτάβητο διαδικό αριθμό ανάλογα με την απόχρωση. Από 0... Μάλιστα. Δεν θυμάμαι τώρα, ας με διαψεύσει κάποιος, αντιστοιχεί στο τελείως λευκό ή στο τελείως μαύρο και 255 αντίστοιχα στο αντίθετο. Επομένως, παίρνει ο κώδικας που χρησιμοποίησε η Χρύσα αυτούς τους οκτάμπιτους και τους βάζει σε ένα πίνακα στήλη. 8-8 τον έναν κάτω από τον άλλον. Τα ψηφία, τα διαδικά. Παίρνει και έναν δεύτερο πινακάκι που έχει μια ακολουθία bits που προκύπτει από το χαοτικό της σύστημα και τα αναμειγνύει με τη βοήθεια της XOR. Και γίνεται η μίξη και είναι αυτά τα χιόνια που έβλεπες στην κρυπτογραφημένη εικόνα. Αυτό κάνει. Και προφανώς η ίδια μέθοδος μπορεί να δουλέψει και με έχρωμη εικόνα, έτσι. Απλώς περιοριστήκαμε εμείς στα πλαίσια της εργασίας της μόνο στη μελέτη μιας εικόνας αποχρώσης του γκρι. Έτσι δουλεύει. Ευχαριστώ.
Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο? Ωραία. Επομένως, ευχαριστούμε κυρία Τσιάρα για την παρουσίαση. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η μερίδα, έστω και με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, ξαναλέω. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες του εργαστηρίου που κάθισαν σαββατιάτικα και συμμετείχανε στην σημερινή ημερίδα. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που παραβρεθήκατε. Προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε λιγάκι τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, όχι από μας τους ίδιους, αλλά κυρίως από τους συνεργάτες του εργαστηρίου, ξεκινώντας από τους προπτυχιακούς φοιτητές, φτάνοντας μέχρι μεταδιδάκτορες και συνεργάτες που έχουμε εκτός τμήματος, προκειμένου να δείτε τα διάφορα πεδία τα οποία έχουν σχέση με τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου.